στο σχολείο μου. Το σχολείο το φτιάξα για σένα, αφιερωμένο στα μυαλά, κατακτοποιημένα. Πριν πας, θα ήθελα να ξέρεις, μυαλός μας που δεν σε παίρνει. Είμαι ο Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία ή Τίποτα και είμαι με τον Γιώργο Λούκα από το Δημοκρατικό Σχολείο του Βουνού ή αλλιώς Ατάξια, σωστά? Σε σειρά, Δημοκρατικό Σχολείο του Βουνού, Ατάξια School. Ατάξια School, ωραία. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω πολύ που αποδέχτηκε στην πρόσκληση να μιλήσουμε για το σχολείο σας. Εγώ ευχαριστώ, Ηλία. Μακάρι να μπορούσαν να ήταν και οι υπόλοιποι εδώ. Είδες ο άλλος έμεινε με το αυτοκίνητο τώρα. Έτσι, για να μην νομίζει και ο κόσμος που παρακολουθεί αυτό ότι ήρθα μόνος. Είχαμε ατύχημα με τους υπόλοιπους. Έμεινε, ναι. Δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα τα πούμε και πραγματικά, ναι. Σωστά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, γιατί Δημοκρατικό Σχολείο του Βουνού, φαντάζομαι ότι είναι σε βουνό το σχολείο. Έτσι. Ποιες τάξεις περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή, πότε άρχισε να λειτουργεί? Και ποιοι και ποιες είναι οι προτεργάτες της προσπάθειας αυτής? Αν στα βάλω πολλά, παίζουμε στα ξανά. Ωραία, ωραία. Θα το ξεκινήσω έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι μια ωραία ιστορία αυτή που πρέπει να πούμε έτσι, με μια αφήγηση ωραία. Η οποία ξεκινάει πριν πολλά χρόνια, γιατί οι προτεργάτες, ας το πούμε έτσι, αυτής της ιδέας ήμασταν συμμαθητές που έχουμε μεγαλώσει στο δίστομο Βιωτίας. Μια περιοχή η οποία έχει πονέσει, ρε παιδί μου, πάρα πολύ, τόσο από το συμβάν της σφαγής, από τους Γερμανούς οι οποίοι μπήκαν τότε στον τόπο μας και βίασαν, λίστεψαν, σκότωσαν με τον πιο άγριο τρόπο. Όλο αυτό νομίζω έχει κάτσει κάπου, συν τα βία παιδικά χρόνια μέσα εισαγωγικά, περισσότερο βία, συμβολική βία μιλάμε, τα οποία ως συμμαθητές βιώναμε στο παραδοσιακό σχολείο, στο οποίο πειθαρχούσες επειδή έπρεπε να πειθαρχήσεις. Ήταν μια συμπαραγωγή νοήματος αυτό το σχολείο και μια υπόσχεση που είχαμε δώσει στους εαυτούς μας εκεί ως συμμαθητές. Μιλάμε από τον νηπιαγωγείο έως σήμερα. Με τα παιδιά αυτά, ας πούμε, είμαστε με τους αρχικούς αυτούς. Είμαστε ακόμα και τώρα φίλοι, κουμπάροι και συνεχίζουμε ως τα 37 πλέον να είμαστε φίλοι και σύντροφοι και όλα μαζί. Επομένως, με αυτά τα παιδιά ξεκίνησε αυτό. Υπάρχει ένα ιστορικό συμβάν, υπάρχει ένα πλαίσιο από πίσω που είναι η αντιεξουσιαστική, η αντιφασιστική εκπαίδευση, την οποία ως διστομήτες θα θέλαμε, ας το πούμε έτσι, να προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε σε αυτό, γιατί για μας η ιστορία ήταν βιωματική. Δεν είμαστε αϊστορικά όντα τα οποία προκύπτουν μόνο από πανεπιστήμια και γνώσεις. Εμείς έχουμε ένα βίωμα. Το βίωμα το δικό μας ποιο ήταν? Ήταν οι ιστορίες που ακούσαμε τις γιαγιάδες μας, από τα πιο γνώριμα χείλη που λέω. Ήταν ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι θεωρούσαν ότι ήταν καλύτεροι, οι οποίοι είχαν πληγωθεί ο εγωισμός τους, οι οποίοι έχαναν τον πόλεμο και οι οποίοι μπήκαν και σκότωναν. Ανυπεράσπιστους. Και αναρωτιόμασταν από μαθητές, δηλαδή, πώς είναι δυνατόν οι Γερμανοί του Νίτσε και τόσων άλλων διανοητών που υποτίθεται ότι είχαν μια κουλτούρα. Και αυτή του, η Ναζί του Νίτσε, νομίζω. Ναι, πώς το, ακριβώς. Και εκεί θα φτάσουμε και πιο μετά στα νοήματα που λέμε. Πώς μπόρεσαν, τι εκπαίδευση είχαν αυτοί οι άνθρωποι στην προσή, ήταν και τα πρώτα σχολεία, έτσι. Τα οποία είχαν αυτή την πειθαρχία και φτιάχνανε υπάκους, πολίτες, εργαζόμενους, στρατιώτες κτλ. Τι γίνεται με το εκπαιδευτικό σύστημα τελικά και παράγονται τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι στο έλεος των διαταγών, χωρίς κριτική σκέψη και στη δίνη του πολέμου, μπαίνουν σε σπίτια, ξεκυλιάζουν έγκυους και σκοτώνουν το μωρό μπροστά στη μάνα. Αυτά εμείς τα έχουμε πάθει. Επομένως, εμείς λέμε ότι δεν είμαστε αντιφασίστες. Εμείς λέμε ότι είμαστε βιωματικά άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν τον πόλεμο, θέλουν να δημιουργήσουν μια νέα συνθήκη στην ανθρωπότητα, η οποία δεν είναι και τόσο νέα. Πάντοτε υπήρχαν στιγμές αλληλεγγύης και υπάρχουν. Αυτά θέλουμε να τα αναδείξουμε, όπως μπορούν να συμβούν σε έναν μικρό κόσμο των παιδιών, όπου ταυτόχρονα με τη βία, δεν φτιάχνουμε ένα μικρό σπίτι στο λιβάδι, ταυτόχρονα με τη βία τη διαχειριζόμαστε και την κάνουμε επικοινωνία, την κάνουμε διάλογο, την κάνουμε συνέλευση, την κάνουμε πολιτική πρόταση. Είμαστε μια θετική διαφορά. Αντί λοιπόν να πούμε ότι διεκδικούμε δημόσια παιδεία, μπορού, εννοείται ότι διεκδικούμε όλο αυτό το πράγμα, το ατάξια σκούλ γίνεται για τη δημόσια παιδεία και λειτουργεί προεικονιστικά του δημόσιου σχολείου που θα θέλαμε να είμαστε. Έτσι δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία υποστήριξης, χορηγιών, ό,τι κάνουμε, είμαστε αυτά τα παιδιά, συν κάποιοι άλλοι που μπήκαν στην πορεία
και οι οποίοι έχουν τεχνικές γνώσεις, όπως πολιτικός μηχανικός, είναι ο ένας το παιδί που δεν ήρθε εδώ πέρα σήμερα, ο οποίος βοηθάει και άλλα σχολεία που θα ήθελαν να αναπτύξουν αυτή την ιδέα, εγκαταλελειμμένων σχολείων στην επαρχία, τα οποία τα ανοίγουμε με όρους δημοκρατικής εκπαίδευσης. Γι' αυτό θα σταθούμε το τι είναι το δημοκρατικό σχολείο αυτό του Βουνού. Θα το πούμε. Ναι, το δημοκρατικό σχολείο του Βουνού, αλλά εσύ, λοιπόν. Όπως το πας τώρα, θα μου δώσεις απαντήσεις για όλα, χωρίς να σου κάνεις ερωτήσεις. μπορεί να σε καλύψω κιόλας. Το δημοκρατικό σχολείο του Βουνού, λοιπόν, έχει να κάνει αυτή με τη. Δεν έχει να. Του συγχαίουν πολύ με, το... με τα σχολεία της φύσης, του δάσους και όλα αυτά. Για μας η φύση, ζούμε στη φύση. Σωστά. Δεν είναι ένα προϊόν η φύση το οποίο έρχονται ευκατάστατοι γονείς για να το αγοράσουν και να ξεφύγουν από τη βιομηχανική ζώνη που ζουν. Εμείς είμαστε στη φύση, ζούμε στην επαρχία, μένουμε εκεί στην επαρχία. Δεν ήρθαμε ξαφνικά για να πουλήσουμε θεωρία. Για... Ζούμε εκεί. Είμαστε άνθρωποι που ζούμε εκεί, έχουμε κάνει τις οικογένειές μας εκεί. Έχουμε φτιάξει τους συλλόγους μας πριν εκεί και υπήρχε ένα σχολείο. Το οποίο σχολείο ήταν κλειστό εδώ και 10 χρόνια. Το οποίο κάναμε μια συνδιαμόρφωση με την κοινότητα εκεί πέρα, αν θα μπορούσε, έχοντας τη λειτουργία που ήδη έχει το σχολείο, που λειτουργεί συμβολικά σαν πλατεία του χωριού, εκδηλώσεις που γίνονται, συνεχίζουν να γίνονται, να υπάρχει και μια επιπρόσθετη λειτουργία αυτή του σχολείου. Πράγμα το οποίο το δέχτηκαν οι άνθρωποι και τώρα μιλάμε για ένα σχολείο το οποίο έχει ανοίξει. Άνοιξε τώρα το Σεπτέμβριο. Και το οποίο έχουν έρθει άνθρωποι από όλα τα μέρη της Ελλάδας, δίνοντας ζωή σε ένα χωριό το οποίο ήταν ως επί το πλείστον με γερόντια. Λειτουργεί ξανά αυτό το σχολείο, λοιπόν. Λειτουργεί, παίρνει ζωή και το χωριό. Ταυτόχρονα, επειδή μιλάμε για τη δημόσια λειτουργία, κρατάει τη δημόσια λειτουργία του και δεν παίρνει μαθητές και μαθήτριες από τα γειτονικά δημόσια σχολεία. Άρα, για να μην τα θέσεις σαν κίνδυνο. Ακριβώς. Ίσα-ίσα ο στόχος ποιος είναι, να φτιάξουμε μια πρόταση η οποία θα είναι απτή. Δεν μιλάμε, είδες τώρα πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση για το σημαίνον δημοκρατία, για το σημαίνον δημοκρατικό σχολείο. Πια σταυγό και κούρευτο. Κανένας δεν θα καταλάβει τίποτα, θα τα λέμε μεταξύ μας και θα γουστάρουμε εδώ πέρα. Το θέμα είναι να μιλήσεις στον άνθρωπο του χωριού, στον άνθρωπο που είναι εκεί πέρα και να τον μιλήσεις για την αυτοδιαχείριση, να του μιλήσεις για την αυτοοργάνωση και να το καταλάβει μέσα από το βίωμά του. Να καταλάβει ότι, κοίτα, ό,τι συνέβαινε συμβαίνει. Κοίτα, εδώ μας ρωτάνε, κοίτα, μαθαίνουμε πρώτες βοήθειες. Είναι σχολείο και για μας τους μεγάλους, δεν είναι σχολείο μόνο για τα παιδιά. Κοίτα, τα παιδιά βγαίνουν έξω. Κοίτα, τα παιδιά μαθαίνουν την τοπική γνώση. Πηγαίνουμε στις γιαγιάδες, στις αυλές και μιλάμε και μας λένε τις ιστορίες τους. Κοίτα, δεν υπάρχει το εργαστήριο σχολείο. Ό,τι και να το πω εγώ για την πειθαρχική εξουσία, για τις κοινωνίες ελέγχου, για τη συνάρθρωση, την κοινωνική και όλα αυτά τα ωραία θεωρητικά, πάνε περίπατο μπροστά στο βίωμα και σε αυτό που βλέπει ο συγχωριανός μας, ο οποίος βλέπει παιδιά στους δρόμους, παιδιά στις γειτονιές τους, παιδιά στα μπέλια, παιδιά στις ελιές, παιδιά στις γειτονιές του. Και να τον ακούνε στις δουλειές του, στα εργαστήριά του, στα καφενεία και να μαθαίνουν εκεί τη γνώση βιωματικά. Το Δημοκρατικό Σχολείο του Βουνού, λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση ή έχει ελάχιστη σχέση με τα σχολεία της φύσης. Βγαίνουμε στη φύση, εννοείται, έξω, η οποία έχει για μας έναν χαρακτήρα βιωματικό. Έχει έναν χαρακτήρα έτσι βιωματικής αειφορίας της κοινότητας. Δεν έχει να κάνει με τη βαθιά οικολογία, αλλά είναι περισσότερο με την κοινωνική οικολογία. Ότι ζω εκεί, παράγω από αυτά, ζω από αυτά, τα τροποποιώ όσο είναι, δεν είναι κάτι απείραχτο που πρέπει να το κοιτάμε και να το θαυμάζουμε και να μπαίνουμε στη διαδικασία να αγκαλιάζουμε τα δέντρα και να λέμε «Α, μαμά, φύση» και όλα αυτά. Θα κόψεις και θα κλαδέψεις, θα κάνεις, θα ράνεις με βάση αυτά που ξέρουν, που ξέρουν να διαχειρίζεται η τοπική γνώση. Και έχει να κάνει και με τη γεωγραφία, το ορεινό ανάγλυφο, όπως επίσης και με την έννοια της αυτοοργάνωσης και με το σχολείο του Βουνού, την κυβέρνηση του Βουνού, ας το πούμε έτσι. Γιατί είδα κάτι τέτοιο με παρέμβαση. Ναι, είναι παρέμβαση. Άμα ξέρουμε τότε την ιστορία, πάλι πάμε εκεί πέρα, στην οποία ήταν μια κατάσταση στην οποία ψηφίστηκε σύνταγμα, γίνανε εκλογές, κάτω από τη μύτη στην ουσία του κατακτητή. Έτσι και εμείς πάμε να κάνουμε μια πρόταση, έχουμε βγάλει άδεια, στην ουσία σχεδόν χακάροντας το σύστημα, γιατί είμαστε η πρώτη κίνηση που παίρνει άδεια σχολείου. Είμαστε εντός, αναγκαστικά, ενάντια σε αυτά που μας εμποδίζουν,
αλλά πρέπει να πάμε και πέρα. Άρα, με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε κάτι στο παρόν και κοιτάμε και στο μέλλον. Και γι' αυτό λέμε, όπως τότε ψηφίστηκε σύνταγμα από τα πιο, από τα πιο φιλελεύθερα συντάγματα τότε της Ευρώπης, έτσι και εμείς δημιουργούμε συνθήκες μιας δημοκρατικής παιδείας, η οποία δεν έχει σχέση τόσο με τα δημοκρατικά σχολεία, τα οποία είναι περισσότερο φιλελεύθερης ιδεολογίας στη Δύση και τα οποία έχουν αναπτυχθεί από τον προηγούμενο αιώνα κιόλας, αλλά έχει να κάνει περισσότερο έτσι με τα κοινοτικά χαρακτηριστικά, τα πολιτιστικά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του τόπου μας, τα οποία θέλουμε να τα αναδείξουμε. Okay. Ωραία, πολύ ωραία. Δεν μου είπες όμως, νομίζω δηλαδή, ποιοι ήταν οι προτεργάτες αυτής της προσπάθειας του σχολείου αυτού. Λοιπόν, και το ξεκινήσατε. Είμαστε εμείς οι βασικοί, οι ντόπιοι παιδιά τα οποία έχουν επιστρέψει. Είναι η συνεργάτητά μου η Λουκία η Πολυμέρου, η οποία είναι από ένα γειτονικό χωριό, η οποία είναι δασκάλα και είναι από τα βασικά, μέλη. Είναι μια διεπιστημονική ομάδα η οποία αποτελείται από παιδοψυχίατρο, από πολιτικό μηχανικό, από νηπιαγωγό. Έχει όλο το πακέτο για να φτιάξει μια πρόταση η οποία μπορεί να μου πεις και εσύ, Ηλία, θέλουμε να φτιάξουμε ένα σχολείο εδώ. Γιατί? Ποια η διαφορά από το να παλέψεις για το δημόσιο σχολείο στο δημόσιο σχολείο? Γιατί και αυτό μέσα σε μια νεοφιλελεύθερη αγορά η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα σε συντρίψει. Υπάρχει και αυτό σαν κριτική και είναι και σωστή κιόλας, έτσι. Όντως, όταν μπαίνεις στην νεοφιλελεύθερη αγορά και πρέπει να λειτουργήσεις με ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εκεί πέρα, πολλοί έρχονται με την λογική του πελάτη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς δεν το θέλουμε. Εμείς θέλουμε να ερχόμαστε να ανταμώνουμε με τη λογική του πολίτη, ο οποίος θέλει να δημιουργήσει ένα κοινωνικό αίτημα. Πολύ συγκεκριμένο κοινωνικό αίτημα για δωρεάν δημόσια παιδεία, η οποία έχει χαρακτηριστικά τα οποία βλέπει τα παιδιά ως πολίτες και όχι ως καταναλωτές. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ναι. Απλά το δημιουργούμε κιόλας. Υπάρχουν κινήσεις όπως το ΣΚΑΣΙ Αρχείο που κάνουν φοβερή δουλειά μέσα στο δημόσιο σχολείο, το οποίο εμείς εννοείται το επικροτούμε. Αλλά εκ των πραγμάτων, μέσα στο δημόσιο σχολείο δεν μπορείς να έχεις, κατά την άποψή μας, το εύρος των κινήσεων το 100%. Ναι. Δηλαδή, αν έχεις δύο φασίστες να έχεις μόνο εκεί μέσα να λειτουργούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο όπως τους επιτάσσει ο οδηγός και αυστηρά και αυταρχικά, δεν μπορείς εσύ να κάνεις οποιαδήποτε παιδαγωγική και αν έχεις το μυαλό σου, μπορεί να την κάνεις μόνο εν μέρη. Ναι. Σε εμάς λοιπόν, τηρουμένων των αναλογιών και στην επαρχία εκεί που είμαστε απόμακρη, στα βουνά μας, μπορείς να πειραματιστείς, μπορείς να έχεις πολύ καλύτερη και πολύ πιο ολοκληρωμένη πορεία σε αυτό που θες και αυτό που φαντάζεσαι να κάνεις. Γιατί φανταζόμαστε να το κάνουμε, η πράξη και το πραγματικό που λέει και ο Λακάν είναι κάτι που πάντοτε μας ξεπερνάει και δεν χωράει στα λόγια. Ναι. Λοιπόν, τώρα που έλεγες αυτά που έλεγες, έχω σημειώσει κάποιες ερωτήσεις για αργότερα, αλλά θα σας κάνω τώρα. Ναι. Ωραία. Η πρώτη ερώτηση είναι η εξής, ότι θυμάμαι ότι γράφεται ότι εμείς ας πούμε το κάνουμε αυτό ρε παιδί μου ως πείραμα και θέλουμε να το αναπτύξουμε και να γίνουν και άλλα τέτοια σχολεία. Ωραία. Εντελώς υποθετική ερώτηση και μπορεί και ηλίθεια. Πες ότι πάει καλά όλο αυτό που το εύχομαι και αρχίζω να ανά την Ελλάδα να γίνονται ας πούμε τέτοια σχολεία. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Αν το κράτος θα αφήσει να υπάρξουν αυτά τα σχολεία, γιατί αυτά τα σχολεία δεν είναι τα συνηθισμένα σχολεία, δεν μαθαίνουν στο παιδί αυτά που μάθαμε εμείς οι δύο ας πούμε όταν πηγαίναμε σχολείο. Και το δεύτερο είναι το εξής. Εσείς τώρα έχετε, αν θυμάμαι καλά, νηπιαγωγείο και δημοτικό. Και ναι, έχουμε προνήπιο, νήπιο, πρώτη Δευτέρα δημοτικού. Ωραία. Πες ότι το αναπτύσσετε, που αυτός φαντάζομαι είναι ένας από τους στόχους σας και το κάνετε μέχρι και έκτη δημοτικού. Τα παιδιά που θα βγούνε από το δημοτικό και θα πάνε στα κλασικά γυμνάσια Λύκεια, ναι. Ωραία, θα έχουν το συναισθηματικό, ρε παιδί μου, πιστεύετε, και ψυχικό οπλισμό να αντιμετωπίσουν κάτι που όχι ότι δεν θα έχουν συμμαθητές που θα πηγαίνουν σε αυτά και θα ακούνε, ναι. Αλλά σίγουρα όταν θα φύγεις από ένα τέτοιο σχολείο και θα πας σε ένα κλασικό σχολείο θα είναι κάτι πρωτόγνωρο μάλλον, σωστά. Ναι. Πιστεύεις ότι θα έχουν αυτόν τον οπλισμό? Το πρώτο λοιπόν είναι ότι θα αφήσει το κράτος να υπάρχουν τέτοια σχολεία. Να υπάρχουν, ας πούμε, ξέρω τι να σου πω τώρα, 30 τέτοια σχολεία στην Ελλάδα. Ή θα θεωρηθεί επικίνδυνο, οπότε κάπου θα βάλει το χέρι του και θα πει: όπα ρε παιδιά, τώρα εντάξει, είπαμε. Και το δεύτερο είναι αν τα παιδιά που θα βγουν θα έχουν οπλισμό για να αντιμετωπίσουν το μετά.
Ωραία. Λοιπόν, για το κράτος δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει, πώς το θεωρεί επικίνδυνο. Αυτή τη στιγμή πιθανότητα να μην το θεωρεί επικίνδυνο, να το θεωρεί ότι καλύπτει την ατζέντα του Πισαρίδη για την ιδιωτική παιδεία. Okay. Επομένως, αυτή τη στιγμή είμαστε οι χρήσιμοι ηλίθιοι του συστήματος. Κανονικά. Δηλαδή, αυτή σου λέει φτιάχνουν ιδιωτικά σχολεία. Δεν υπάρχει κινησία, επικοινωνική και αλληλέγγυη οικονομία, ότι εμείς παίρνουμε κατοίκους από το χωριό να δουλέψουν. Εμείς θεωρούμαστε για τους. Για τους αριστερούς καπιταλιστές, για τους κατάλαβες, για τους δεν έχουμε βάση, δηλαδή πολιτικά δεν υπάρχουμε πουθενά. Αν και υπάρχει πολιτική πρόταση, πολύ συγκεκριμένη. Αλλά σίγουρα θα υπάρχει. Ναι, εννοείται από τη στιγμή που λέμε δημοκρατικό και μια ριζοσπαστική δημοκρατία όπως την εννοούμε και άμεση δημοκρατία και τα λέμε και αυτά. Όπως δεν μπορεί ένα ιδιωτικό να μιλάει για το ταξικό στο εργοστάσιο που βρίσκεται εκεί στην περιοχή, να μην παίρνει χρήματα και χορηγίες από το εργοστάσιο όταν όλοι οι άλλοι σύλλογοι είναι μπουκωμένοι στις χορηγίες και δεν υπάρχει ελευθερία λόγου και εμείς μιλάμε. Ούτε έχουμε δεχτεί, ούτε έχουμε δεχτεί. Υπάρχουν, εμείς δεν παίρνουμε χορηγίες. Δηλαδή το έχουμε δηλώσει. Όχι, δεν μας έχουν προτείνει. Δεν μας έχουν προτείνει. Δεν θα πάρετε έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή είναι μια πάγια θέση. Είναι αυτοχρηματοδοτούμενο για να έχουμε την ελευθερία μας. Παρ' όλα αυτά και το αυτοχρηματοδοτούμενο, από τη στιγμή που και με τις δράσεις μας προσπαθούμε να έχουμε κάποια έσοδα, παρόλα αυτά αυτοχρηματοδοτούμενο σημαίνει ότι χρηματοδοτείσαι και από τους γονείς. Έστω και με μικρό αντίτιμο που δεν είναι. Από τη στιγμή που μιλάς για δημοκρατικό, δεν πρέπει να χρηματοδοτήσει. Πρέπει να απευθύνεται σε όλους. Ναι, αλλά κάπως πρέπει να επιζήσει και το σχολείο. Ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει να επιζήσει και το σχολείο. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι όλη αυτή η λειτουργία είναι μια προσωρινότητα. Δεν μπορεί να υπάρχουν αυτά τα σχολεία και να θεωρηθούν επικίνδυνα, αν δεν γίνουν δημόσια και αν δεν είναι σχολεία τα οποία δεν θα αντεπιλέξει κάποιος επειδή έχει είτε το κοινωνικό, το μορφωτικό κεφάλαιο που θα καταλάβει για αυτά τα πράγματα, είτε το οικονομικό κεφάλαιο και το πολιτισμικό κεφάλαιο, δεν είναι δημοκρατικά. Άρα αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να γίνουμε δημοκρατικό σχολείο. Να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Είμαστε μέσα στις αντιφάσεις. Δεν λέμε εδώ ότι ερχόμαστε ως αυθεντίες και ως αλήθεια για να πούμε το τι θα κάνουμε. Λειτουργούμε μέσα στις αντιφάσεις του νεοφιλελευθερισμού, ποτισμένοι με τα σκατά του νεοφιλελευθερισμού. Αλλά αντιστεκόμαστε σε αυτά τα σκατά, τα βλέπουμε κριτικά και πιανόμαστε από αυτά για να βγούμε στην επιφάνεια. Δίνουμε έναν αγώνα για να προσφέρουμε κάτι άλλο από αυτό το πράγμα. Και όπως σε όλα. Όλες οι μεγάλες επαναστάσεις, ακόμη και η αστική επανάσταση έγινε μετά από αιώνες συνυπήρχαν τα συστήματα το φεουδαρχικό με το αστικό. Έτσι και εμάς θεωρώ αυτό το σύστημα το οποίο το ονομάζουμε τα κοινά, τα οποία υπήρχαν πάντοτε στην ανθρωπότητα χωρίς να περιμένουν μεγάλες θεωρίες γραφείου για να το υποστηρίξουν. Έτσι και τώρα θα αναδειχθεί, πιστεύω, χωρίς να το λέω δετερμινιστικά, μαρξιστικά. Πιστεύω ότι είναι κύκλοι. Βέβαια το κράτος σε αντίθεση με τις αυτοκρατορίες του τότε είναι πιο ασφυκτικό από ό,τι ποτέ. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση αυτό που λες, Ηλία, όντως άμα δει ότι το απειλείς ή άμα δει ότι μεγαλώνεις και δημιουργείται ένα κοινωνικό αίτημα το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξει, να τα κόψει. Αυτή τη στιγμή το να έχεις ένα σχολείο στην επαρχία, άλλο ένα από εδώ, άλλο ένα από εκεί, δύο, τρία, είσαι ο γραφικός του χωριού. Για να έχει ένα αποτέλεσμα αυτό, πρέπει να υπάρχει μια συνάρθρωση, ένα κοινωνικό αίτημα. Αυτή τη στιγμή. Είσαι στο όριο να σε πει και ο άλλος ελίτ. Επομένως, αν δεν έχεις το αίτημα ότι. Και δεν είναι μεγαλομανία, δεν είναι κάτι παραπάνω. Αν δεν έχεις το αίτημα το κοινωνικό ότι εγώ αυτό το κάνω για τη δημόσια δωρεάν παιδεία, να το δείτε πως είναι. Δείτε το ζωντανό να σπαρταράει μπροστά σας και πάρτε το. Και πάμε να το δημιουργήσουμε, να το δει ο κόσμος να το διεκδικήσει. Όχι ο κόσμος ο δικός μας, ας πούμε, ο κινηματικός. Ο κόσμος ο οποίος δεν το ξέρει και ο οποίος κόσμος είναι έτοιμος να πάρει τη νέα πληροφορία, αλλά να την πάρει την πληροφορία, γιατί είμαστε και παιδαγωγή, η παιδαρογή που λέμε εμείς, να την πάρει την πληροφορία και να του μείνει βιωματικά. Να το δει. Σωστό. Φτάνουν οι θεωρίες, φτάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως θα δείξει αν το. Κράτος το κάνει αυτό. Το τι θα κάνει, ας πούμε. Το τι θα κάνει. Περίπτωση. Εξαρτάται και από εμάς. Δηλαδή, η παιδαγωγική φρενέ που λειτουργήσε. Ο φρενέος κομμουνιστής έφτιαξε ιδιωτικό σχολείο. Φανταστείτε τώρα. Αντίφαση. Ναι, με την έννοια. Δηλαδή, δεν μπορούσε στο κρατικό το οποίο λειτουργούσε με αυτούς τους όρους και φτιάχνει ιδιωτικό σχολείο. Λειτουργήσαν και στη Γαλλία 6-7 ιδιωτικά φρενέ και αναγκάστηκε το κράτος να τα αναγνωρίσει και τους έδωσε δημόσια τέτοιο, λειτουργία. Κάτι τέτοιο θέλουμε να κάνουμε κι εμείς και εννοείται ότι δεν μπορούμε να παλεύουμε με τα τέρατα του καπιταλισμού, του νεοφιλελευθερισμού μόνοι μας, γιατί έχει εμποτίσει όλες τις αξίες αυτό το κομμάτι
Και δεν μπορεί, για παράδειγμα, κάποια μέλη από εμάς να δουλεύουν ως εθελοντές και ως χρηματοδότες. Ναι. Είναι δύσκολο. Δεν μπορούν, δεν ξέρω εγώ ως πότε και ως πόσο θα αντέξουμε σε αυτές τις συνθήκες μέχρι να παράξουμε αυτό που είναι να παράξουμε. Άρα εγώ θα έλεγα ότι αν δεν επιτευχθεί η συνάρθρωση, το σχολείο αυτό έχει μια προσωρινότητα την οποία τη γνωρίζουμε, έχει ένα στόχο, ένα σκοπό. Είναι πολύ συγκεκριμένος. Πρόταση για τη δημόσια παιδεία ή συνάρθρωση για να δημιουργηθεί ένα κοινωνικό κίνημα από τα κάτω και μια πρόταση από τα κάτω. Ούτε από τον ηδήμονα, τον καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος έχει διαβάσει 1000 βιβλία και δεν έχει μπει ποτέ στην τάξη, να δει στην πράξη πώς μπορούν να εφαρμοστούν αυτά, αλλά από εμάς σε συνθήκες πραγματικής δράσης και πραγματικού διαλόγου. Σωστό, σωστό. Για πες μου τώρα λίγο για τα παιδιά που θα, αν υποθέσουμε ότι το καταφέρνετε και το εύχομαι να το φτάσετε, ας πούμε, μέχρι και έκτη δημοτικού. Ναι. Τα παιδιά που θα φύγουν από εκεί. Μα ναι, μπράβο, αυτό το ξέχασα. Το ξέχασα πολύ. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς αυτά τα παιδιά και σε πιο ευαίσθητη αναπτυξιακά ηλικία μπαίνουν σε πλαίσια ιδρυματικά. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή σίγουρα θα είναι δύσκολο να σου απαντήσω απευθείας. Σίγουρα θα είναι δύσκολο. Αλλά είναι πιο δύσκολο για ένα παιδί που σε πιο ευαίσθητη ηλικία μπαίνει σε ένα ιδρυματικό πλαίσιο παρά ένα παιδί 11 χρονών που μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα. Δηλαδή είναι η αναπτυξιακή φάση του και δυναμική. Του επιτρέπει να το διαχειριστεί, του επιτρέπει καλύτερα να μιλάει, γιατί εμείς χρησιμοποιούμε το διάλογο, να διεκδικεί πράγματα, να διεκδικήσει, να υπάρχει το πενταμελές, να υπάρχει συμμετοχή. Υπάρχουν εργαλεία. Να γνωρίζει τα δικαιώματά του μέσα στην τάξη. Παραδείγματος χάρη, απαγορεύεται από το δάσκαλο να κρατήσει τα παιδιά στο διάλειμμα. Πρέπει να το ξέρει αυτό το παιδί. Ναι. Επομένως, θα πάει οπλισμένο με τα δικαιώματά του, θα πάει οπλισμένο να κάνει τις εκλογές του, να λειτουργήσει το 15μελές του, να διεκδικήσει πράγματα από το σχολείο του, το δημόσιο, το οποίο είναι υποχρεωμένο να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Γιατί στα θεωρητικά. Μια χαρά είναι τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι πρακτικά δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Οι εκλογές, ας πούμε, στα γυμνάσια και στα λύκεια έχουν έναν χαρακτήρα εκδρομής. Δηλαδή χάνουν όλο το ρόλο τους, όλο το νόημά τους. Δεν βγαίνω. Εγώ μιλάω με παιδιά και ως σύμβουλος επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το πώς θεωρούν τις εκλογές στο σχολείο είναι πραγματικά απόρρια άξιο και πραγματικά θα μιλήσουν τώρα σαν τα παππούδια που λένε. Πώς θα πάει αυτή η γενιά. Πραγματικά όμως, όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο πολύ υποτιμάται ο ρόλος του πολίτη και λειτουργεί ο χαρακτήρα της ανάθεσης. Καλά, αυτό εντάξει, ναι, δεν το συζητάμε. Εντάξει, αυτό εννοείται. Λοιπόν, θα σου κάνω τώρα μια μάλλον παιδαγωγική ερώτηση από τα γραφόμενά σας, ναι, έτσι, στο site σας. Γράφετε ότι αποβάλλουμε την παραδοσιακή νοοτροπία του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου, της προκαθορισμένης μάθησης και της οριοθετημένης δράσης. Επίσης αναφέρεστε σε κάτι που είπες και εσύ πριν, αλλάζετε τη λέξη παιδαγωγός και την κάνετε παιδαρωγός. Δεν χρησιμοποιείτε από ό,τι κατάλαβα συχνά τη λέξη δάσκαλος, σωστά. Βοηθός. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, αν αποβάλλετε αυτή την παραδοσιακή νοοτροπία του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου και είστε, φαντάζομαι ότι αυτό συνδέεται με τον παιδαρωγό, έτσι. Ακριβώς. Ωραία. Τώρα, ας πούμε που το κάνετε βιωματικά, που έχετε ξεκινήσει, έτσι, τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Δηλαδή, θα σου πω ένα, μπορεί να είναι και μαλακέο. Ναι. Ένα παιδάκι στην τάξη, ας πούμε, και ξαφνικά αρχίζει και φωνάζει. Ναι. Ωραία. Που συμβαίνει, εντάξει. Ναι, είναι παιδάκι, είναι ψάκα. Ναι. Ένας κλασικός παιδαγωγός, ας πούμε, θα του πει, δεν σου πάω εγώ θα το χτυπήσει όπως μπορεί να κάνω παλιά. Αλλά θα του φωνάξει, θα προσπαθήσει με κάποιον ίσως αυστηρό τρόπο να το συνετίσει. Εσείς τα κάνετε σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, του παιδαρωγού. Το μόνο εύκολο, Ηλία, τώρα που το βλέπω και στην πράξη το πράγμα, γιατί έχουμε ένα μήνα λειτουργίας, είναι να μπει στη διαδικασία γενικής πειθάρχησης με φωνές, με πειθάρχηση σώματος, κάτσε καρέκλα. Υπάρχουν και πόσες ειδικότητες πλέον εργοθεραπείας που λέει σε μαθαίνω να κάτσεις την καρέκλα, να είσαι συμβατός με αυτό το πλαίσιο, η εργοθεραπεία. Επομένως, υπάρχουν και ένα σωρό υποειδικότητες που συμβάλλουν στις τεχνικές πειθάρχησης του σώματος. Δηλαδή, επιζητούμε το ταρχευμένο σώμα. Τα παιδιά με τα αφήσει ελεύθερα, βλέπεις μια ρέουσα κατάσταση τόσο στην κίνησή τους στα σώματα, όσο και στον τρόπο που εξερευνούν το περιβάλλον, σκαρφαλώνουν, κάνουν. Όταν είχα πάει πρώτη φορά και είχα δει κάποια ελευθεριακά δημοκρατικά σχολεία στην Ευρώπη, εγώ ως προοδευτικός, υποτίθεται ως άνθρωπος που σκαρφαλώνω βουνά και τέτοιο, είχα τρομάξει που ανεβαίνα στα δέντρα, που κινούντουσαν έτσι περίεργα, λέω,
Τι μπουρδέλο, τι μπουρδέλο είναι αυτό. Λέω, δεν είναι δυνατόν, είχα πάθει σοκ. Δηλαδή θα σκοτωθούν, α πούμε. Ναι, θα σκοτωθούν. Δηλαδή φοβόμουν. Που εγώ τα παιδιά μου, για παράδειγμα, πηγαίνουν ορειβασία από τα 3, α πούμε. Παρόλα αυτά είχα τρομάξει με το τόσο πολύ. Με το τόσο πολύ. Και τώρα, να σου πω την αλήθεια, δεν το αντέχω το τόσο πολύ. Παρόλα αυτά, από αυτή την εμπειρία δηλαδή που είχα, ξέρω και αναπτυξιακά ότι το ρυψοκίνδυνο παιχνίδι μας το έχει δώσει η φύση για να φτιάξουμε έτσι τα skills μας τα σωματικά. Είναι μια φάση του παιχνιδιού, η οποία αναπτυξιακά με τα κινητάκια και με το σπίτι και την καθιστική ζωή χάνεται, ναι, χάνονται σοβαρά skills και το ελεύθερο παιχνίδι. Και επειδή δουλεύω και εργάζομαι και με παιδιά και στην πόλη εδώ στην Αθήνα και στην επαρχία, ειδικά για την Αθήνα, στα παιδιά σας, είναι πολύ τρομακτική αυτή η απώλεια αυτών της αδρής κίνησης και με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Πραγματικά, δηλαδή, το γεγονός ότι μέσα στον ένα μήνα παρακολουθώ εγώ και ως ειδικός παιδαγωγός, τη διαφορά που έχουν τα ήδη υπάρχοντα παιδιά στο κομμάτι το σωματικό, της κίνησης, είναι μεγάλη. Άλματα στο πώς σκαρφαλώνουν, στο πώς χειρίζονται το σώμα τους. Άρα λοιπόν, η πειθάρχηση λοιπόν, μέσα εισαγωγικά, μπορεί να γίνει μέσα από τον ορισμό του σώματός τους, κυρίως μέσω της κίνησης, της προθετικότητας μέσω της κίνησης. Άρα όταν βγαίνουμε έξω και τους λέω ακολουθούμε τη σειρά, όχι επειδή εγώ σας το λέω, επειδή είμαι ο παιδαγωγός, ο τάδε, περισσότερο επειδή βλέπεις έρχονται αμάξια. Άρα μένουμε στη σειρά για να περάσουν. Πειθαρχούν επειδή βλέπουν έναν λόγο που αξίζει η πειθάρχηση να είμαστε ομάδα. Ή βλέπουν το άλλο το παιδάκι και έχει ξεχάσει το παγούρι του. Ζητάει από τον άλλον. Κατάλαβες γιατί πρέπει να πάμε ως ομάδα, γιατί χρειαζόμαστε το νερό, χρειαζόμαστε τη βοήθεια ενός του άλλου. Άρα τα μαθαίνουν πάλι βιωματικά και μαθαίνουν να πειθαρχούν το σώμα, ως ένα σημείο βέβαια. Καλύπτοντας, ας πούμε, τα αποθέματα της πλεονάζουσας ενέργειας που έχουν σε αυτές τις ηλικίες, γιατί είναι τρελό να ζητάμε από ένα παιδί 4 και 6 χρονών, δεν κάθεται. Είναι τρελό. Είναι τρελό, είναι τρελό. Άρα του δίνεις την ενέργεια, του δίνεις το χρόνο και το χώρο να καλύψει αυτά τα ποσά της ενέργειας. Βέβαια υπάρχουν και ιδιοσυγκρασιακοί παράγοντες, ας πούμε, υπάρχουν παιδιά αναζητητές ερεθισμάτων, οι οποίοι άμα τους έχεις θα είναι μόνιμα σε ένταση και δεν θα πέφτουν ποτέ. Επομένως, σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει κάπου να υπάρχουν μέσα στη μέρα συνθήκες χαλάρωσης ή να υπάρχουν μέσα στο σχολείο γωνίες χαλάρωσης που έχουμε δημιουργήσει το σχολείο με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να θυμίζει σπίτι, να μην θυμίζει αίθουσα. Αυτό είναι το ατάξια, χωρίς τάξεις. Θα τα έλεγε και ο Γιώργος αυτά. Είναι περισσότερο αυτό που. Ο αρχιτέκτονας, ναι, ο πολιτικός μηχανικός, ο οποίος χρησιμοποιούσε με αυτό του ντεμπόρ, το καταστασιακό. Δημιουργούνται καταστάσεις μέσω της κίνησης στο χώρο και να ανοίγουν και κλείνουν τα. Ψυχογεωγραφία. Ακριβώς, ακριβώς, τους ξέρεις. Αυτό κάνουμε και εμείς εκεί πέρα. Με ρώτησες για το κομμάτι της πειθάρχησης. Άρα εμείς ο παιδαγωγός, που είναι τελείως διαφορετική η λέξη, ακούγεται ίσως και πιο άσχημα επειδή την έχουμε συνηθίσει, είναι ο βοηθός του παιδιού, δεν είναι ο αγωγός του παιδιού. Βέβαια, και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα και τώρα που μου έρχονται αυτά, που τα βλέπω και στην πράξη. Καλά τα είχα φανταστεί εγώ, αλλά τα παιδιά αυτά έχουν έρθει από ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο του σπιτιού. Και το πλαίσιο πειθάρχησης στο κάθε σπίτι είναι διαφορετικό. Σωστά. Άρα έχουμε είτε γονείς οι οποίοι είναι τέρμα επιτρεπτικοί, που εκεί πέρα. Άρα εσείς πρέπει να γίνετε πιο αυστηροί. Ακριβώς, δηλαδή εκεί πρέπει να μπει το όριο, γιατί σε ένα παιδί το οποίο του λες, ξέρεις φίλε, θα οικοδομήσεις τους δικούς σου κανόνες, αλλά θα αποφασίσουμε μετά στη συνέλευση ότι υπάρχουν και δεσμεύσεις. Άμα δεν κάνουμε τους κανόνες που εμείς ήδη έχουμε, εμείς τους έχουμε πει. Αφού σου λέει ο μάγκας ή η μάγκησα, αφού και πριν τους δικούς μου κανόνες είχα και χωρίς συνέπειες. Άρα τι μου λες τώρα να κάνω, τη δέσμευση. Άρα δεν υπάρχει δέσμευση. Υπάρχει πολύ μικρό εύρος προσοχής. Άμα δεν κατακτήσεις αυτά, είναι πολύ σημαντικά. Δεν μπορείς να πας μετά στο γνωστικό γνωσιακό. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, άμα το παιδί δεν κατακτήσει την προθετικότητα να μάθει να ελέγχει το σώμα του, είναι το παγόβουνο που λέμε. Το μαθησιακό θα έρθει αφού καλυφθεί ο ψυχοσυναισθηματικός παράγοντας, ο έλεγχος, η προθετικότητα και μετά θα έρθει αυτό. Πολύ βιαζόμαστε και γι' αυτό πάμε λίγο άγαρμπα. Πρώτη, Δευτέρα Δημοτικού, δώσε. Είτε είσαι στην πρώτη, είτε στο πρώτο έτος. Είτε στην πρώτη δημοτικού είτε στο πρώτο έτος, είναι το ίδιο πράγμα. Πρέπει να κάτσεις, να κρατήσεις, να γράφεις, να κάνεις. Αντιαναπτυξιακό δηλαδή, εντελώς. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Θεωρώ δηλαδή ότι στα επόμενα 50 χρόνια, στο βάζω τέτοιο, βάλε μια υπόθεση έτσι να το κρατήσουμε και στην κάμερα αυτό, ότι αυτά τα σχολεία με τον τρόπο που λειτουργούν θα θεωρούνται. Όχι απλά οπισθοδρομικά, θα είναι θεσμοί όπως ήταν της δουλείας που λέγαμε. Μακάρι. Πως είναι κάπως έτσι μακάρι. Θα υπάρχει αυτό το πράγμα. Γιατί να σου πω κάτι. Υπάρχει και ο νεοφιλελεύθερος δάχτυλος που προωθεί τέτοιου τύπου ελευθερίες.
Τα σχολεία λοιπόν στο... τα σχολεία στο εξωτερικό τα οποία λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο είναι και λίγο νεοφιλελεύθερα με την από την άποψη ότι το παιδί είναι ελεύθερο και επιλέγει σαν καταναλωτής διάφορα project. Όχι και αυτό, ρε φίλε. Τι γίνεται. Τι γίνεται. Εδώ μιλάμε ότι θέλουμε να μιλήσουμε και για κοινωνία ταξική. Μιλάμε για μια κοινωνία η οποία θα έχει να κάνει με πολίτες που θα αγωνίζονται για την ελευθερία. Ελευθερία δεν είναι κάτι που πήρες. Είναι αγώνα. Θα πρέπει να είναι και υπεύθυνη γιατί η ελευθερία θέλει υπεύθυνη. Ακριβώς. Δηλαδή εκεί πέρα το κομμάτι αυτό το ότι επιλέγω προϊόντα και κάνω μόνο ότι. Ό,τι μου αρέσει στην ουσία, μαθαίνουν και πειθαρχούν γιατί αυτοί φτιάχνουν τους κανόνες, είναι σαφέστατα πολύ καλύτερα επίπεδα από το παραδοσιακό. Αλλά λέμε πώς θα το κάνουμε ακόμα καλύτερο το δημοκρατικό. Το κομμάτι που λείπει είναι ότι τα συγκεκριμένα σχολεία, το πούμε, απευθύνονται σε παιδιά, το πούμε, αστικής τάξης, μικρομεσοαστικής και πάει λέγοντας, τα οποία σίγουρα και να μην κατακτήσουν το γνωστικό για να μπουν στο πανεπιστήμιο, το γνωσιακό, έχουν την πολυτέλεια να περιμένουν, να ξαναδώσουν. Ναι. Μπορούν να τους στηρίξει η οικογένειά τους. Άρα εμείς άμα θέλουμε να μιλάμε για τα παιδιά τα λαϊκά, γιατί θέλουμε να το απευθύνουμε σε όλους το κάλεσμα αυτό, δεν έχεις αυτή την πολυτέλεια. Να περάσεις και τα τέλεια, να περιμένω να οριμάσεις, ας πούμε, στα 28. Γιατί ξέρεις, οι νευροεπιστήμες τώρα λένε ότι οριμάζουμε στα 27-28. Αλήθεια. Ναι. Σόπαρ. Όχι, δηλαδή 23-28 πάει εκεί. Έχει φύγει αυτό το κομμάτι, η ορίμανση του εγκεφάλου, η διαμόρφωση, ας το πούμε έτσι, και η ολοκλήρωση της προσωπικότητας. Άρα, αν εγώ τελείωσα στα 22 τις σπουδές μου και είχα κάνει μια λάθος επιλογή, ναι, μπορώ μετά να ξανασπουδάσω. Ναι. Με παίρνει. Αυτό είναι λοιπόν το βασικό της παιδείας που λέμε ότι έχει ταξική προέλευση. Mm. Για να στείλεις το παιδί σου σε ένα δημοκρατικό σχολείο λοιπόν και να έχεις αυτές τις γαμάτες επιλογές, θα πρέπει να έχεις κάποια δίδακτρα. Προσωρινότητα. Προσωρινότητα. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτό επαόριστον. Αν είναι να υπάρχει, υπάρχει για ένα πολύ συγκεκριμένο. Και το τονίζω αυτό. Γιατί... Το τονίζω αυτό γιατί έχουμε δεχτεί και κριτικές για αυτό το κομμάτι. Για τα λεφτά που παίρνει. Και χρόνια. Όχι μόνο ότι είναι από τη στιγμή που παίρνουν δίδακτρα, είσαι ιδιωτικό. Τέλος. Είσαι ιδιωτικό. Δεν είναι τέτοιο. Ναι, τι κι αν εμείς δεν έχουμε χρηματοδοτηθεί από κανέναν. Τι κι αν αρθρώνουμε πολιτικό λόγο για το ταξικό στην περιοχή, για τα βουνά τα οποία καταπατούνται, για όλα αυτά τα πράγματα. Τι κι αν δεν πληρωνόμαστε. Τι κι αν το έχουμε φτιάξει μόνοι μας. Δεν τους νοιάζει τον άλλον. Άλλος, και αυτό είναι και προϊόν της δογματικής σκέψης. Είτε είσαι αυτό, είτε είσαι αυτό. Ναι, σωστό είναι αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ενώ αυτό που λέμε εμείς είναι προσεγγίζουμε αυτή την αλλαγή. Πώς πάμε και μέσα στο δημόσιο σχολείο. Οι αγωνιστές, δάσκαλοι, λαϊκοί δάσκαλοι που προσπαθούν. Ναι, πάτε παιδιά και εσείς να κάνετε τις αλλαγές. Πρέπει και εκεί να γίνει αγώνας. Αλλά δεν είμαστε και για σκότωμα, ρε παιδιά. Δεν είμαστε μια καπιταλιστική επιχείρηση η οποία τον έχει τον εργαζόμενο με 500 ευρώ. Εμείς που είμαστε ιδρυτές δεν πληρωνόμαστε και πληρώνονται οι εργαζόμενοι, αυτοί που έχουμε ως εργαζόμενοι, με το μέγιστο του μεγίστου. Όπως θα έπρεπε. Δεν λειτουργούμε δηλαδή με συνθήκες εργασιακής γαλέρας. Ναι. Εκεί πέρα. Καλά. Μην το θεωρείς δεδομένο. Ναι, όχι. Στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, είστε και άνθρωποι που πραγματικά γουστάρετε να το κάνετε. Ακριβώς. Και εργασιακή γαλέρα, δηλαδή. Ακριβώς. Βέβαια, για μας είναι αυτά που έλεγε ο Άδωνης για 16 ώρα. Εμείς τα κάνουμε μόνοι μας και το πρώτο 8 ώρα δεν είναι. Δηλαδή. Εμείς τον έχουμε προλάβει, λέω. Εμείς κάνουμε από μόνοι μας, δηλαδή. Χτυπιόμαστε σε αυτό το κομμάτι. Εσείς κάνετε κάτι που γουστάρετε. Αυτό, αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, να έχεις νόημα και αυτό είναι και στα παιδιά. Εν τέλει, άμα τα έχεις πειθαρχήσει, για να πάμε και παιδαγωγικά τώρα. Επομένως, αν τα έχεις πειθαρχήσει σε μια λογική, κάνε αυτό γιατί πρέπει μόνο να το κάνεις και δεν έχει νόημα για σένα αυτό που κάνεις, και δεν δώσεις το χρόνο να αποκτήσεις το νόημα μέσα από έναν καταιγισμό δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται συνεχώς. Δηλαδή, λες πώς θα γίνει το μάθημα, πώς θα το φωνάξεις. Φύγαμε με τα παιδιά έξω, φέρνω ένα παράδειγμα και επανέρχομαι σε αυτό που λέω, γιατί η ροή είναι λίγο τρελή. Φεύγουμε με τα παιδιά, βρίσκουν στο δρόμο για την εξερεύνηση στον Ελαιόν, ας πούμε, βρίσκουν ένα αυτοκίνητο άσπρο βανάκι. Θα το κάνουμε σπιτάκι. Ξεκινάει το project εκείνη την ώρα το σπιτάκι. Γράφουν τα πραγματάκια που είναι τέτοιο, τα σημειώνουμε αυτά τα πράγματα που είναι, θα το χρωματίσουμε απ' έξω, βάλουμε τις μπογιές απ' έξω. Κρατήστε τα παιδιά γιατί έχουμε άλλο project, τον λαχανόκηπο, μισό. Το κρατάνε αυτό, περιμένουν εκεί πέρα να πάνε. Βάζουν τη σειρά τη δραστηριότητα. Έχει νόημα να φτιάξουν το σπιτάκι τους με στο βανάκι. Με έναν τρόπο και εντός εισαγωγικών πειθαρχούν. Ακριβώς. Τα ίδια, ας πούμε. Πρώτα είναι να κάνουμε αυτό, μετά θα κάνουμε. Ακριβώς. Απλά η αυτοοργάνωση
επειδή δεν έρχεται από μια εξουσία από κάποιον που ξέρει και να σε οργανώσει μπαμ μπαμ μπαμ, απαιτεί μεγαλύτερο διάστημα, απαιτεί επιμονή, απαιτεί υπομονή. Σωστό. Και εμείς πραγματικά βλέποντας και κάνοντας. Συζητούσαμε με την παιδαγωγική ομάδα να ετοιμάσουμε 5 πράγματα για τη χρονιά, το καλοκαίρι για δραστηριότητες και όλα αυτά. Λέω παιδιά, ό,τι και να ετοιμάσουμε, mm-hmm. το πρόγραμμα θα αναδυθεί από τα παιδιά, από το υλικό που θα έχουμε με τα παιδιά, που θα είναι. Από αυτά που θα τους αρέσουν. Επομένως, εμάς δεν είναι διαλύματα. Ο χώρος και ο χρόνος δεν διακόπτεται. Αυτό είναι ίδρυμα. Και λειτουργούν σαν τρόφιμοι και οι δάσκαλοι και οι μαθητές. Και γι' αυτό το βλέπεις στο γυμνάσιο τα παιδιά σαν ζόμπι και περπατάνε. Εμάς είναι πολύ πιο κουραστικό αυτό. Ένας δάσκαλος να πρέπει να βρίσκεται παντού, στις διαφωνίες τους, στους τσακωμούς τους, να φτιάχνει πηγαδάκια για να δημιουργήσει τη διαλογικότητα. Mm-hmm. Για να δημιουργηθεί μετά η συνέλευση, για να δημιουργηθούν μετά οι πολίτες. Mm-hmm. Να τα φτιάχνεις όλα από την αρχή. Και ένας λόγος που είναι ακόμα πιο δύσκολο είναι ότι δεν είμαστε ένα ιδιαίτημο σχολείο όπου υπάρχει μια κουλτούρα συνεργατικότητας. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό γίνεται. Το διαμορφώνεις από αυτούς. Ακριβώς. Και είναι τρομερά δύσκολο. Γιατί έχουμε παιδιά και γονείς από όλα τα μέρη της Ελλάδας, από διαφορετικές κοινωνικές οικονομικές τάξεις, όπως ένα δημόσιο δηλαδή. Ναι, ναι. Από διαφορετικές ιδεολογίες. Δηλαδή δεν είναι, είμαστε εμείς μια συγκεκριμένη ιδεολογία, μια συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα και ήρθαν αυτοί για να μας στηρίξουν. Εδώ υπάρχει μια πολυφωνικότητα. Δηλαδή πολλοί από τους γονείς πιθανότατα δεν θα πίνανε ποτέ καφέ έξω. Παρ' όλα αυτά έχουμε συναντηθεί εκεί πέρα. Και αυτό είναι το στοίχημα της κοινότητας, να δεις αν τελικά η κοινότητα είναι σχέσεις και μπορούν οι σχέσεις αυτές να καρπίσουν. Πέρα, μπορεί και ναι, πούμε, μπορεί και όχι. Από πολιτικά φρονήματα. Πέρα από πολιτικά φρονήματα. Είναι αυτό που λέει ο Ντελέζ, ρίζωμα που λέμε. Το ρίζωμα δεν έχει προδιαγεκριμένη πορεία, είναι οριζόντιο και αναπτύσσεται ποικιλοτρόπως. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Ενώ το δέντρο είναι ιεραρχικό και πηγαίνει από κάτω προς τα πάνω με συγκεκριμένη πορεία. Άσε που υπάρχει και πιθανότητα, λέω εγώ τώρα, ότι μέσω αυτών ας πούμε, των προσπαθειών. Θα το θέσω τώρα σχηματικά. Πες ότι ένα ζευγάρι γονέων είναι Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ωραία. Και θέλουν να στείλουν το παιδί του σε αυτό το σχολείο και το στέλνουν. Μπορεί και από τα πράγματα που βλέπουν ή που τους λέει το παιδί τους, ακόμα και αυτοί με έναν τρόπο εντός εισαγωγικών να εκπαιδευτούν. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι λέω πολύ... εγώ τώρα. Δεν ξέρω. Αυτό ήδη έχει συμβεί περιστατικό να προστατεύσουμε την υπηαγωγό του σχολείου όμως από, ας το πούμε έτσι, από μια παρατήρηση γονέων. Η οποία η κοπέλα είναι υπηαγωγός, μας λέει ότι εγώ είμαι υπάλληλος. Εμείς δεν θέλαμε υπαλλήλους, αυτοί ήθελαν να είναι υπάλληλους. Εμείς θέλαμε να είμαστε όλοι ισότιμοι. Δεν βρήκαμε κανέναν να έρθει να δουλέψει ισότιμα και να είναι και με σπίτι που βάζαμε και όλα. Έτσι. Να τα λέμε τα πράγματα. 2 χρόνια δεν βρίσκαμε άτομο. Με σπίτι και με μισθό. Δεν ήρθε κανένας στην επαρχία. Δηλαδή, τι άλλο. Ήρθε αυτή η κοπέλα η οποία έχει καταγωγή από την περιοχή εκεί πέρα, ίσως και με άγνοια κινδύνου και απειρία. Η κοπέλα είναι. Δεν γνωρίζει πολιτικά, δηλαδή αυτό πολιτικά που κάνουμε δεν το γνωρίζει. Της έγινε μια παρατήρηση, στην ομάδα από γονείς. Mm-hmm. Όταν η κοπέλα αυτή είδε ότι την υπερασπίστηκε η ομάδα και δεν μιλήσαμε σαν αφεντικά, τι έκανες και πώς και γιατί, και είδε ότι πέσαμε να την υπερασπίσουμε και να την. Δεν τονώσουμε συναισθηματικά. Κατάλαβε έμπρακτα τις αξίες αυτής της ομάδας. Τι να τη σέρε, κάνεις ανάλυση, δεν θα καθίσει να σε ακούσει ποτέ. Αυτά που λέμε τώρα θα άλλαζε στα 10 λεπτά αυτή τη συζήτηση. Ενώ με αυτό που είδε ότι εγώ αισθάνθηκα απειλή και με καλύψατε εσείς, κατάλαβε την αλληλεγγύη. Σωστά. Κατάλαβε ότι είμαστε εμείς για να σε καλύψουμε εκεί πέρα. Για να καλύψουμε τον εργαζόμενο. Δεν γίνεται. Και το είδε στην πράξη. Σωστά. Ναι, εντάξει, σωστό είναι αυτό. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Πράξη, παιδιά, πράξη. Ναι. Πολύ θεωρία. Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Δεν θυμάμαι τώρα αν γράφετε κάτι στο site σας. Μπορώ να κάνω και λάθος στην ιστοσελίδα. Ή αν έχει τύχει μέχρι τώρα σε αυτόν τον ένα μήνα λειτουργίας. Και ούτε ένας μήνας είναι. Σωστά. Ένας μήνας ακριβώς. Ναι. Ένας μήνας, ωραία. Σχεδόν, εντάξει, πέρα δεν κάνουμε. Πώς θέλετε να, ή αν έχετε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα, τη σεξουαλικότητα των παιδιών. Να. Ωραία. Και τι, ας πούμε, μπορείς να πεις σε ένα παιδί αυτής ηλικίας για τα θέματα του φύλου, ας πούμε.
Γιατί στα δημόσια σχολεία είναι καθορισμένα τα πράγματα. Τέλος. Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω αν σε έχει τύχει, πώς θα θέλατε να το διαχειριστείτε. Δεν το συζητάμε, είπαμε, δεν μπαίνουμε στη δικασία να χωρίσουμε. Ξέρετε, αντρικά, γυναικεία, παιχνίδια και αυτά, όλα δεν μπαίνουμε καν. Αυτά έχουν, υπάρχει το κοινωνικό φύλλο, υπάρχει το βιολογικό φύλλο. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που διαχωρίζουν. Τα παιδάκια, επειδή παίζουμε και βγαίνουμε έξω στους αγρούς και στα... είναι με τα μπουγέλα, είναι με όλα αυτά, γδύνονται. Mm. Όχι σε κοινή θέα, αλλά γδύνονται μπροστά το ένα στο άλλο. Επομένως, βλέπει και το ένα το άλλο το σώμα. Mm-hmm. Αυτά είναι δικά μας κολλήματα. Δηλαδή, υπάρχουν παιδάκια τα οποία βλέπεις από τα σπίτια που νιώθουν λίγο άβολα και εκεί πέρα μπαίνουν στη διαδικασία να πει: έχεις το τσουτσούνι, έχεις το ένα, έχεις το άλλο. Αλλά το διαχειρίζονται πολύ φυσικά και πραγματικά είναι κομμάτια τα οποία. Εάν δεν πας εσύ να τα δηλητηριάσεις, θα λειτουργήσουν πολύ φυσικά και αρμονικά. Δηλαδή, πραγματικά είναι η μάθηση σε αυτό το κομμάτι της σεξουαλικότητας. Δεν μου αρέσει το φυσικό και το ισιοκρατικό, το καταλαβαίνεις αυτό, γιατί υπάρχει και το κοινωνικό πάντοτε. Αλλά νομίζω ότι τα παιδιά μπορούν να καταλάβουν όταν έρχονται σε επαφή και με το σώμα του άλλου παιδιού, να δουν το κομμάτι αυτό, σαν να βλέπουν το κομμάτι αυτό και αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει μια διαφορά ως μέλος του σώματος. Και εννοείται δεν υπάρχει αυτό με τα αγόρια και τα γορίστικα και τα κοριτσίστικα, δεν το συζητάμε καθόλου. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι λυμένα από την ομάδα. Βέβαια στην επαρχία. Αυτά τα κομμάτια είναι πιο δύσκολα. Ναι. Όπως καταλαβαίνεις, εμείς δεν είμαστε εξάρχεια Αθήνα εδώ πέρα που είναι λιμένα. Ναι. Στην επαρχία υπάρχει άντρας-γυναίκα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλος τέτοιο. Δεν υπάρχει. Ναι. Είναι πολύ πιο ζώρικο. Mm-hmm. Γιατί εμείς τα κάνουμε στην επαρχία. Τα κάνουμε σε μια περιοχή η οποία έχει τον Όσο Λουκά δίπλα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι βαθιά θρησκευόμενοι στο χωριό. Ο Ιησούς Λουκάς είναι χωριό. Είναι δίπλα το μοναστήρι της UNESCO, δηλαδή εκεί είναι από εκεί, η βάση, ας το πούμε έτσι. Υπάρχει θρησκευτική λατρεία πολύ. Παρ' όλα αυτά, επειδή η ετερότητα εκεί και από ανθρώπους οι οποίοι εγώ δεν το περίμενα τόσο εύκολα να δεχτούν αυτή την ετερότητα, δηλαδή να βλέπουν. Δεν κάναμε αγιασμό για παράδειγμα σε ένα τέτοιο χωριό δίπλα. Mm. Και το δέχτηκαν αυτό το πράγμα. Ναι. Ή βλέπουν τα παιδιά να κινούνται όταν βγαίνουμε έξω χωρίς μπλούζα. Mm-hmm. Στο χωριό. Από τη ζέστη που γυρνάω και χωρίς μπλούζα. Ναι. Δεν έχει υπάρξει, τουλάχιστον όσο ξέρω εγώ, καμία ανοίξη. Ναι. Αλλά και εμείς, για να φτάσουμε στο σημείο οι άνθρωποι αυτοί να πούνε ότι okay, είναι διαφορετικοί και έχουν μια άλλη αντίληψη για τον κόσμο και για όλα αυτά, επειδή το σχολείο, όπως λέμε, το διαχειρίζεται και το χρησιμοποιεί, συνεχίζει να το χρησιμοποιεί η κοινότητα, έτσι συμβολικά ως πλατεία. Δεχτήκαμε. Η πρώτη εκδήλωση του καλοκαιριού ήταν, ας πούμε, Λευτέρης Πανταζής και Τσαλίκης. Δηλαδή, στο Δημοκρατικό Σχολείο του Βουνού, με αυτά που λέμε, είχε τραγουδήσει ο Λεπά. Μόνο τα μωρά στην πίστα. Okay. Δηλαδή, τι να λέμε μετά. Αλλά εμείς δεχτήκαμε την ετερότητα. Αυτά είναι. Παιδιά είναι. Δούνε και λαβίν με την έννοια ότι κοίταξε να δεις, δέχεται το ένα την ετερότητα του άλλου. Εμείς, οι χωριάτες, τα κάνουμε αυτά. Και άμα πας και έχει τύχει από εναλλακτικούς, ας το πούμε, ανθρώπους, να βλέπεις να κοιτάνε με μισό μάτι τον άλλον που ντύνεται κυριλέ, ή το αντίστοιχο, η κυριλέ να κοιτάνε με μισό μάτι αυτόν που ντύνεται περίεργα. Mm-hmm. Αυτά είναι ξεπερασμένα πάλι στην πράξη. Mm-hmm. Αλλά ξεπερασμένα από ανθρώπους που δεν το φαντάζεσαι. Αυτή είναι η πληροφορία, δηλαδή η καινούργια, δηλαδή, από εκεί που δεν το φαντάζεσαι. Γι' αυτό σου λέω, η αυτοοργάνωση, η αυτοδιαχείριση και όλα αυτά τα πράγματα με έναν απλό τρόπο γίνονται κτήμα πολύ πιο εύκολα. Ναι. Ενώ όλο το άλλο, το παίζω λίγο εναλλακτικός, το κάνω λίγο τέτοιο, είναι και λίγο δήθεν. Mm-hmm. Δηλαδή, εμένα μου τις πάει το ίδιο ο νοικοκυρέος που τα μαζεύει όλα για την πάρτη του και μεγαλώνει, το ίδιο και ο ανεπρόκοπος όμως. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς που είμαστε 37 χρονών, παιδιά, και έχουμε και τις δουλειές μας και όλα αυτά, δεν έχουμε 5 ώρες για να κάνουμε συνέλευση. Mm-hmm. Εμένα η συνέλευση πρέπει να είναι 3 ώρες, μισή ώρα το πολύ. Μακάρι να μπορούσα να τα λύσω σε αυτό το πλαίσιο. Μακάρι να καθόμουν 5 ώρες και 3. Δεν μπορώ. Mm-hmm. Άρα, σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν, πρέπει να παίξεις και με αυτούς τους όρους. Σωστό. Δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά. Δεν γίνεται. Μακάρι να γινόταν αλλιώς να μπαίναμε σε αυτή τη διαδικασία και βλέπεις ότι με τους ανθρώπους οι οποίοι τα βλέπουν και να έχεις μιλήσει 10 λεπτά, mm-hmm. πράγματα τα οποία εμείς αναλύουμε σε 2 και 3 ώρες. Δεν έχω μιλήσει για το φίλο. Mm-hmm. Και όμως βγήκε. Mm-hmm. Μπορεί να χρειαστεί, δεν σου λέω. Ναι, δεν ναι. έχω μιλήσει καν για τον αγιασμό mm-hmm. που δεν κάναμε. Θα μπορούσαμε να τους φωνάξουμε, παιδιά, με ενοχή και να τους πω: δεν θα κάνουμε αγιασμό. Και για μας δεν είναι κάτι που
επιθυμούμε. Και γιατί δεν το επιθυμείτε, δεν είστε άθεοι. Και να πήγαινε η κουβέντα αλλού. Βλέπουν όμως οι άνθρωποι, δεν είναι χαζοί. Βλέπουν μια κοινότητα να ανθίζει. Βλέπουν, κάναμε φεστιβάλ στο χωριό, κάναμε σεμινάρια. Βλέπουν μια κίνηση, βλέπουν μια ζωή. Μας γνωρίζουν σαν πρόσωπα, μας γνωρίζουν σαν επαγγελματίες, σαν δασκάλους 10 χρόνια οι οποίοι έχουν συνεισφέρει στην κοινότητα, στα παιδιά τους, τα έχουμε αγκαλιάσει. Δεν είμαστε ψιλομύτες, δεν είμαστε δήθεν που ήρθαμε να τους εκπολιτήσουμε. Είμαστε παιδιά της κοινότητας, σε ξέρω από μικρό παιδί. Σε ξέρω με τη μίξα που σου τρέχει εδώ πέρα και έτρεχε σαν χαζό και εσύ. Σε ξέρουν. Θα πάω εγώ σε αυτούς που με βλέπουν έτσι να το παίξω ιδιοφυΐα και μάγκας. Όχι. Σε ξέρουν. Άρα μεταξύ μας. Και κοιτάξτε πόσο εύκολο. Δηλαδή αυτά παιδιά είναι πραγματικά μοναδικά χαρακτηριστικά τα οποία έχει αυτό το σχολείο. Αυτή τη συνύπαρξη, αυτή την πολυφωνικότητα. Και μένει να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε κι εμείς. Και πώς θα προχωρήσει όλο αυτό το πράγμα. Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, γράφετε σε ένα σημείο στην ιστοσελίδα σας. Εμείς καλούμαστε λοιπόν τον Άριστο να τον αναζητήσουμε στα παιδιά που όχι μόνο προσαρμόζεται αρμονικά στο περιβάλλον τους, εντός παρενθέσεως παίρνοντας τα μπράβο, αλλά πολύ περισσότερο σε εκείνα που τολμούν να το αλλάξουν. Και επειδή, εντάξει, το ξέρεις τώρα ότι πολλής λόγος γίνεται τα προηγούμενα 4 χρόνια για την κυβέρνηση των Αρίστων, αυτό το πράγμα τέλος πάντων, θέλω να μου πεις τι σημαίνει για εσάς η αριστεία. Καταρχάς για ένα παιδί που προσαρμόζεται, τι σημαίνει προσαρμόζεται αρμονικά στο περιβάλλον, και πολύ περισσότερο η αριστεία για ένα παιδί που θέλει να το αλλάξει κιόλας στο περιβάλλον. Τι σημαίνει αλλάζω το περιβάλλον για ένα παιδί. Ακριβώς. Λοιπόν, καταρχήν η αριστεία υπάρχει σαν meeting που λέμε, σαν το πολύτροπο αυτό, το κομμάτι το οποίο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καλύπτει πολλά πεδία. Το ηθικό, το γνωστικό, το ψυχοσυναισθηματικό, το κοινωνικό, όλα αυτά τα πράγματα. Ένας δηλαδή ενδυνάμει ολοκληρωμένος άνθρωπος. Ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος, όπως μας έχει μάθει, το νοησιαρχικό σχολείο βασίζεται μόνο στο πώς απορροφάει γνώσεις και πώς τις αποδίδει σε ένα χαρτί. Τι βαθμούς θα πάρει. Και τι βαθμούς θα πάρει και κυρίως τη γλώσσα και στα μαθηματικά. Ναι, ένας ολοκληρωμένος. Ναι. Ακριβώς, μόνο γλώσσα και μαθηματικά. Μπορεί να είναι και καλλιτέχνης, μπορεί να είναι όλα αυτά. Σε εμάς, ας πούμε, τα παιδιά δεν φαίνονται οι μαθησιακές δυσκολίες. Γιατί το παιδί το οποίο μπορεί και είναι καλό στο κινητικό, φαίνεται και παίρνει το πάνω του επειδή παίζει πολύ το κινητικό. Επομένως, ένα παιδί που είναι καλό στο κινητικό το καλύπτει ίσως την αδυναμία του στο γλωσσικό. Ένα παιδί το οποίο είναι καλό στα μαθηματικά το καλύπτει από εκεί, επειδή δίνουμε την ίδια βάση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Καλλιτεχνικά, σωματικά, γνωσιακά και συναισθηματικά. Υπάρχουν παιδάκια τα οποία είναι άριστα, είναι πάρα πολύ καλά βοηθητικά, με συνέστηση και βοηθάνε και όλα τα άλλα. Δίνουμε έμφαση σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στη βοήθεια σε αυτό το πράγμα. Είσαι ο Θεός μας, ας πούμε, εκεί πέρα. Επομένως, μοιράζεται το ποιος είναι καλός, είναι σχετικό σε αυτό το σχολείο. Δεν είναι καλός πάντως ο μαθητής ο οποίος κάνει το homework και του βάζω εγώ 10. Βαθμούς δεν έχουμε, εννοείται. Λειτουργούμε με έναν τρόπο σφαιρικό. Άρα, για μένα, ο Άριστος είναι ο homo cosmicus, ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τον κόσμο με την ευρεία του έννοια. Και επειδή αυτό το λέμε και στο Υπουργείο Παιδείας, άμα διαβάζεις το τέτοιο, αυτή είναι η στόχη. Okay. Πώς γίνεται είναι το θέμα. Να, πώς γίνεται. Αυτό λέμε. Το μοιράζεις. Η στόχη πάντως του Υπουργείου Παιδείας, συγγνώμη, σε διακόπτω, αν είναι αυτή. Ναι. Με το σχολείο το υπάρχον. Αυτό λέμε. Αντιφατικό δηλαδή. Όχι αντιφατικό, είναι ενάντιο. Μα άμα διαβάζεις τους στόχους του Υπουργείου Παιδείας, δεν έχει λόγο να διαφωνήσεις κάτι. Άμα δεις τον οδηγό σπουδών, λες. Μια χαρά. Αλλά ρώτα τους ανθρώπους πώς τρέχουν οι άνθρωποι να τα φέρουν εις πέρας εκεί πέρα, ειδικά τους γνωστικούς στόχους. Τους αγχώνει πάρα πολύ το κομμάτι το γνωστικό. Ναι, είμαι σίγουρος. Μα και εμείς. Και εκεί δίνεται μεγάλη έμφαση. Μα και εμείς αυτό που ρώτησα εγώ στην πρώτη συνέντευξη που κάναμε με τους γονείς, ποιος σας ενδιαφέρει, ψυχοσυναισθηματικό κομμάτι δεξιοτήτων ή το γνωστικό. Όλοι είπαν το ψυχοσυναισθηματικό. Μετά στην πορεία όμως βγαίνει ότι ίσως και το γνωστικό να μας ενδιαφέρει λίγο περισσότερο. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας έτσι λέει. Το τι λέμε, με το τι κάνουμε, το τι θέλουμε και το τι είμαστε είναι τελείως διαφορετικό όμως. Επομένως, εμείς στην πράξη κοιτάμε αυτά τα πράγματα που είναι να κάνουμε. Και μαθαίνουμε κι εμείς. Αυτός είναι ο παιδαγωγός και αν θες, είναι αυτός ο ένας μαθητής, ο συμμαθητής που λέμε,
αυτός που βρίσκεται κοντά στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης του παιδιού, δίπλα του δηλαδή ως καλωσιά, για να τον βοηθήσει να κάνει το ακριβώς επόμενο βήμα. Ούτε να τον βοηθήσει υπερβολικά που θα τον αχρηστεύσει, ούτε καθόλου που θα τον υπονομεύσει. Αλλά να βρει το στόχο, γιατί χρειαζόμαστε και στόχο και μια παρέμβαση ήπια, όχι κατεύθυνση, παρέμβαση ήπια, ένα προξηματάκι, για να κάνει το αλματάκι σου αυτό. Αν σου βάλουν, είσαι εδώ και σου βάλουν ένα στόχο εδώ, θα αποτύσσεις ματέωση. Ματέωση. Μειώνεται η αυτοαποτελεσματικότητα, μειώνεται η αυτοεκτίμηση. Άμα σε βάλω εδώ, θα την πελιάζει, δεν θα προχωρήσει ποτέ στη δεξιότητα. Mm-hmm. Άρα, ποιο είναι το ύψιστο που μπορούμε να βάλουμε στα παιδιά μας, το νόημα. Mm-hmm. Που χτίσουν νόημα να καταλάβει ότι, ξέρεις τι, εγώ θέλω να κάνω κατασκευές, άρα για να κάνω κατασκευές πρέπει να διαβάσω. Mm-hmm. Να διαβάσω για να μπορέσω να κάνω αυτή την κατασκευή που φαντάζομαι. Mm-hmm. Ή να τους μιλήσει και για υπαρξιακά θέματα. Μία από τις πρώτες βόλτες που πήγαν τα παιδιά, τα μεγαλύτερα, ήταν στο νεκροταφείο του χωριού. Και μιλήσαμε για το θάνατο. Ευθέως. Που θα πει κάποιο, πώς και σε αυτή την ηλικία είναι. Και όμως μπήκαν στη διαδικασία τα παιδιά ήδη να συζητήσουμε βαθιά θέματα υπαρξιακά. Καλά, τα παιδιά δεν χαζά. Μα αυτό. Ούτε θα πληγωθούν. Ακριβώς. Και είναι το θέμα ότι εμείς τα θεωρούμε χαζά. Mm. Δηλαδή, εμείς η ματέωση που έχουμε φάει από τα παιδιά δεν λέγεται. Δηλαδή, τους κάνεις ανοιχτό μάθημα που λέμε, φτιάχνουμε μια δραστηριότητα, όποιος θέλει την παρακολουθεί. Ελευθερία ανυπακοής. Mm. Όταν φεύγει το παιδί εκείνη την ώρα από αυτό που κάνεις. Ξέρεις πόσο δύσκολο να το δεχτείς. Ναι. Ή κάναμε μια συνέλευση, αποφασίσαν τα παιδιά, δεν θέλουμε να γίνει αυτό. Δυσκολεύτηκαν να το. Οι ίδιοι γονείς δυσκολεύτηκαν να το αποδεχθούν αυτό. Δηλαδή, η ματέωση που τρώμε, είτε οι γονείς, είτε με αυτό το σύστημα. Mm. Είναι φοβερή, δηλαδή είναι δύσκολα διαχειρίσιμη και για μας. Ναι. Γιατί σου λέω, εγώ σε πιστεύουμε. Άμα εμείς. Στην πράξη, πώς το δείχνεις, το αντέχεις αυτό. Δηλαδή, αντέχεις ένα παιδί που ξεκινάει την πρώτη να το εμπιστευτείς και να πεις ότι ξέρεις τι. Όποτε είσαι έτοιμος. Και βρεις νόημα, θα μάθεις και τα γράμματα. Ή λέμε άλλα λόγια ότι εγώ άμα το αφήσω αυτόν, θα είναι αλλούνταλο. Ναι, εντάξει. Για να το δούμε στην πράξη αυτό το πράγμα. Υπάρχουν παιδιά τα οποία βρίσκουν το νόημα πιο γρήγορα. Και στο κομμάτι του συνδυασμού των γνωστικών αντικειμένων βλέπουν. Για να κάνω αυτό, ναι, πρέπει να κάνω αυτό. Στον άλλον ο οποίος αργεί όμως, ποια είναι τα όρια. Όταν ειδικά που λες και εσύ, Ηλία, δεν έχουμε το γυμνάσιο για να έχω το περιθώριο χρόνο να το κερδίσει μετά. Mm-hmm. Μια φορά το έχω κάνει αυτό σαν πείραμα. Ήταν οι γονείς ενός παιδιού σε ατομικό μάθημα. Mm-hmm. Ο μπαμπάς αναρχικός. Mm-hmm. Η μαμά πάρα πολύ καλή, δεν ήταν πολιτικά ενεργή σε κάποια ιδεολογία. Και το παιδί με δυσλεξία. Mm-hmm. Και ξεκίνησε. Το ξεκίνησε την Τετάρτη Δημοτικό, δεν διάβαζε ούτε μια λέξη. Αντιδραστικό. Να γίνεται χαμός και να παίζουμε και να μιλάμε και να παίζουμε και να μιλάμε, να παίζουμε στα ιδιαίτερα μαθήματα τώρα. Λοιπόν, αυτό το παιδί, όταν το αποφάσισε λοιπόν, μέσα σε ένα χρόνο, στην έκτη δημοτικού, έβγαλε με δυσλεξία το 50% του δημοτικού, της γραμματικής και αυτά. Δηλαδή είχε μάθει να διαβάζει, είχε μάθει να κάνει μια βασική γραμματική αναγνώριση σε μια χρονιά. Ήταν η απόφασή του. Ναι. Τρελό. Και ας είχε και δυσλεξία. Άρα. Ήρωας το παιδί. Ναι, ήρωας. Ναι, ήρωας. Το αποφάσισε μόνο του. Δηλαδή, ναι. Γιατί δεν το πίεσε. Ναι, δηλαδή, αυτό ήταν. Ένα νόημα σε αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό το παιδί στο σχολείο ήταν ανύπαρκτο. Στο σπίτι υπήρχε ελευθερία να μην κάνει τίποτα. Και λέω, ρε παιδιά, θέλει και να. Ναι. Δεν γίνεται έτσι. Δεν θα πρόκειται να το κάνει. Και όμως το αποφάσισε μόνο του, έφτασε στο σημείο. Αυτό είναι μια ακραία περίπτωση. Ναι, έτσι. Δεν είναι όλα τα παιδιά. Ναι, έτσι, και είναι και μια ακραία περίπτωση. Ναι. Θεωρώ ότι κάπου πρέπει. Τα παιδιά να μαθαίνουν λίγο στο κομμάτι της δέσμευσης, όχι της υποχρέωσης, γιατί η υποχρέωση έχει έναν αυταρχικό χαρακτήρα, της δέσμευσης σε πέντε πράγματα, ανάλογα με το αναπτυξιακό τους επίπεδο, σε κάποια πράγματα πρέπει να δεσμεύονται και στην ευθύνη. Γιατί η ευθύνη με την ελευθερία είναι αδερφάκια. Σωστά. Δεν μπορούμε να μιλάμε για κάτι άλλο. Αλλιώς δεν μιλάμε για ελευθερία. Μιλάμε για ασυδοσία. Ωραία. Όπως έλεγε και ο Νίλ, που νομίζω ναι. Έχει μεταφραστεί έτσι, κάπου άσχετα το ελευθερία, ναι, ναι. Όχι αναρχία. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που λειτουργεί το σχολείο, έχει τύχει ποτέ εσύ, ας πούμε, προσωπικά ή να ξέρεις από άλλους συναδέλφους να χρησιμοποιήσετε παιδαγωγικές μεθόδους που αντιβαίνουν αυτά που πιστεύετε. Ναι, ναι, ναι. Εννοείται. Mm-hmm. Εννοείται. Δηλαδή, όταν τα παιδιά σου και σου μιλάω και δεν έχει κατακτήσει από το σπίτι του, σου γυρνάει πλάτη.
σου μιλάω, είναι θέμα ευγένειας. Δηλαδή, σου μιλάει ο συμμαθητής σου. Ναι. Εκείνη την ώρα έχει τύχη και να φωνάξεις. Όταν λειτουργούν. Λειτουργούν λίγο με την έννοια της κοχορτοποίησης. Δηλαδή, κοχόρτη σημαίνει ομάδα. Ναι. Επομένως, αντί να λειτουργεί ζώνη επικείμενης ανάπτυξης για κάποια παιδιά, που θα μπορούσε, αν είχαμε παιδιά τα οποία λειτουργούν αλτρουιστικά και έχουν και, στο πούμε, λίγο πιο ηγετικά στοιχεία, αν συνέβαινε αυτό, θα τραβούσαν αυτά πιο πάνω. Εμάς εδώ λειτουργεί αυτή τη στιγμή ζώνη επικείμενης παρακμής, απανάπτυξης δηλαδή. Γιατί τα παιδιά τα οποία είναι αντιδραστικά, ας το πούμε έτσι, είναι περισσότερα. Γιατί καταλαβαίνεις ότι όποιος ακούει ατάξια, το πρώτο που του έρχεται στο μυαλό είναι ένα περιβάλλον, ναι, ίσως αταξία. Δηλαδή δεν έχει στο νου του ίσως την ευθύνη, το όριο και όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως, εμείς πρέπει να κατακτήσουμε κάποια πράγματα. Υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό, υπάρχει ένα μεγαλύτερο το ποσοστό των παιδιών τα οποία λειτουργούν με όρους αταξίας-αταξίας. Αυτά λοιπόν παρασέρνουν και τα υπόλοιπα παιδάκια σε αυτό το κομμάτι. Επομένως, είναι δύσκολο να διαχειρίσουμε και πολλές φορές, δηλαδή τα παιδιά τα ίδια, ας πούμε, δεν θέλανε συνέλευση. Ήθελα να σε ρωτήσω για τη συνέλευση, αν θες να μου πεις λίγο. Πώς, δηλαδή, η συνέλευση αυτή είναι των παιδιών μαζί με εσάς? Ναι, το παιδιών μαζί με εμάς τώρα στην αρχή, ναι. Είμαστε εμείς ως συντονιστές της συνέλευσης και τα παιδιά προσπαθούμε καταρχήν να τα μάθουμε πρώτα απ' όλα τους κανόνες του διαλόγου. Περιμένω τη σειρά μου. Σωστά, πολύ σωστά. Αυτά δεν έχουν κατακτηθεί όμως ακόμα. Μιλάει όλος και είμαι εγώ τώρα, μου μιλάζεις, και είμαι εδώ, ψάχνω. Ναι, Γιώργο, συγγνώμη σε διακόπτω. Ναι. Αυτά δεν έχουν κατακτηθεί. Σε ενήλικες. Καλά λες, ναι, ναι, εντάξει. Θα κατακτηθούν τώρα τα παιδιά. Okay, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι. Είναι πράγματα που δεν έχουμε κατακτήσει εμείς, ούτε το σεβασμό στον άλλον, ούτε το να μάθουμε, ούτε το να μάθουμε να ακούμε. Επομένως, εγώ αυτό που βλέπω είναι ατομικές υπάρξεις αυτές τη στιγμή να κινούνται. Και αναπτυξιακά αυτό που πάλι, παιδαγωγικά δηλαδή, δεν έχει κατακτηθεί ούτε καν το συνεργατικό παιχνίδι. Στο παιχνίδι δηλαδή. Ποια συνέλευση. Ναι. Για κανόνες. Ανώτερο γνωστικό επίπεδο. Άρα αυτή τη στιγμή πάμε να ζητήσουμε αυτό αντί να κάνουμε ζώνη επικείμενης ανάπτυξης που έχει υποσχεθεί συνέλευση και όλα αυτά τα πράγματα. Πρόσεξε τώρα. Αλλά βλέπεις ότι δεν μπορεί να αναπτυξιακά όλα τα παιδιά. Δηλαδή αυτό μπορεί να το κάνουν 2 στα 17, 3 στα 17 παιδιά. Τα υπόλοιπα δεν μπορούν αναπτυξιακά ακόμα να το κάνουν αυτό γιατί δεν μπορούν ούτε καν το συνεργατικό παιχνίδι. Στο παιχνίδι. Άρα. Εκεί πέρα που μιλάμε, πρέπει πάλι να αναθεωρήσεις και να πεις. Εγώ είχα φανταστεί να φτιάξω ένα πύργο με πέτρες. Ναι, αλλά αν είχα υλικό πέτρες. Το υλικό το δικό μου μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ναι. Δεν θα πω τούβλα γιατί θα σαράσουν. Θα πω άχυρα, θα πω κάτι, θα πω κομπόστ. Πώς τα λένε τα οικολογικά που φτιάχνουν τα σπίτια. Ναι, δεν θυμάμαι, ναι. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Είναι κάτι άλλο το υλικό αυτό. Άρα βλέπεις ότι αυτή είναι η ευελιξία που χρειάζεται εμείς να έχουμε πλέον ως παιδαρογή από αυτό που αναδύεται και τι μπορείς να φτιάξεις. Απλά έρχεται και η αντίφαση εκείνη την ώρα του τύπου «Ναι ρε παιδιά, θα σου πει και ο γονέας, εμείς τα φέραμε εδώ για να τα κάνετε συνέλευση, δεν τα φέραμε να τους λες εσύ τι να κάνουν». Και αντιστεκόμαστε πλέον σε αυτά τα δύο, προσπαθούμε... Μέσω του διαλόγου, μέσω σε μικρές ομαδούλες να φτιάχνουμε συνθήκες επικοινωνίας για να κατακτηθούμε μέσω ομαδοσυνεργατικών παιχνιδιών. Άπειρη δουλειά. Άπειρη δουλειά. Να μπλέκουμε ομάδες με τα παιδάκια που είναι πιο συνεργάσιμα με τα άλλα που είναι πιο τέτοιο. Να βάζουμε παιδάκια τα οποία είναι επιθετικά, με παιδάκια τα οποία να φροντίζουν παιδάκια τα οποία είναι στο φάσμα για παράδειγμα. Υπάρχει εξέλιξη, αλλά η εξέλιξη είναι αργή. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να είχαμε σχολή γονέων καθημερινά. Γιατί αυτά, όπως βλέπεις, είναι πλαίσιο. Πρέπει να μεταφέρεται και στο πλαίσιο του σπιτιού, αλλιώς ανακυρώνεται. Έχουμε μία φορά το μήνα, ναι. Μία φορά το μήνα. Γονείς και συζητάτε, ας πούμε. Μία φορά το μήνα, τώρα που έχουμε ξεκινήσει, ναι. Είχαμε, ας πούμε, πρώτη σχολή γονέων, είχαμε τον παιδοψυχίατρο και είχαμε ελευθερία και όρια. Ήταν το πρώτο θέμα, όπως καταλαβαίνεις. Χρειάζονται οι γονείς. Ή χρειάζονται οι γονείς full σχολή γονέων. Καθημερινά, εγώ θα έλεγα. Μία ώρα. Απλά εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί δουλεύουμε, μας προλαβαίνει το πλαίσιο, άρα δεν μπορούμε να έχουμε την επικοινωνία που θα θέλαμε εμείς, αλλά και οι γονείς που θα ήθελαν να έχουν για να βοηθήσουν περισσότερο. Στέλνουμε συνέχεια feedback, στέλνουμε διαφοροποιημένο πρόγραμμα στα παιδιά για την ατομική περπατησιά που έλεγες, δηλαδή έχω ένα παιδί με δυσλεξία για παράδειγμα, του δίνω εξατομικευμένο, διαφοροποιημένο υλικό για να πάει. Δεν φαίνεται αυτό μες στην τάξη ότι εγώ δεν ξέρω. Πάει έτσι. Αλλιώς μιλάμε για λογική Σάμερχιλ,
που μένουν τα παιδιά εκεί και δεν έχουν καμία επαφή γονείς. Ναι. Για να έχεις. Το φτιάχνω εγώ το πρόγραμμα. Που, και δεν το λέει, δεν είναι τυχαίο που το Σάμερ έχει 100 χρόνια εμπειρία σχολείου, τους έχει τους γονείς στην απέξω. Ναι. Γιατί επηρεάζουν πάρα πολύ το αποτέλεσμα, το πλαίσιο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Οι γονείς, έτσι όπως το έχεις καταλάβει από αυτό το μήνα λειτουργίας, ναι. Ας το πούμε μήνα. Καταρχάς, είναι σίγουρο ότι οι γονείς, όχι όλοι οι γονείς, άλλα πράγματα, κάποιοι γονείς μπορούν να λένε στο σπίτι. Ναι, άλλα πράγματα τους λέτε εσείς στο σχολείο. Αυτό σίγουρα έρχεται σε σύγκρουση, έτσι. Πολλές περιπτώσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, δηλαδή είναι τι πράγματα λες. Τι πράγματα. Πώς τα λες. Τι αντιλαμβάνεται το παιδί. Τι του δείχνεις το παιδί σου με τη συμπεριφορά σου και τη στάση σου. Είναι πολλά. Δηλαδή, εμένα αυτό που μπορεί να μου πει είναι: εγώ στο παιδί μου έχω όρια. Εγώ παίρνω αυτή τη φράση, σαν φράση. Στο σπίτι μπορεί να μην σημαίνει καθόλου αυτό το πράγμα. Μπορεί να σου λέω εγώ, ας πούμε. Ο άλλος όμως να νομίζει ότι έχει. Ο άλλος νομίζει ότι έχει. Δηλαδή, να τον ακούς και να πεις: ρε φίλε, εδώ μου φέρνει ένα παιδί με όρια. Δηλαδή, σε συνέντευξη, έχω ένα παιδί με όρια. Περιμένεις να δεις ένα παιδί με όρια. Δεν το βλέπεις αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει όρια. Όρια σημαίνει σέβομαι την προσωπικότητα του άλλου. Δηλαδή, όταν παραδείγματος χάρη θέλουν τα κάποια παιδιά να κάνουν μάθημα, στο πούμε, να διαβάσουν κάτι, δεν μπορείς εσύ να έρθεις με το τύμπανο δίπλα. Πάνε λίγο πιο πέρα. Μπορεί όμως να το κάνει αυτό. Μπορεί, αλλά πήγαινε πιο πέρα. Εγώ δεν απαγορεύεται κάτι. Δεν μπορείς να έρθεις εκεί. Δεν μπορείς εσύ να είσαι ο βασιλιάς παντού. Δηλαδή αυτό που λέμε δεν μπορεί να είσαι. Και το λέω εγώ το σχολείο, το λέω αυτό περισσότερο οικολογικό. Δεν είναι το παιδί το κέντρο. Είναι η κοινότητα. Είναι η κοινότητα. Ναι. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Δεν είναι το παιδί το κέντρο. Ούτε οι γονείς είναι το κέντρο. Ούτε εμείς είμαστε το κέντρο. Να το καταλάβουμε ότι δεν έχει πρωταγωνιστές αυτό το πράγμα. Αλλά είναι δύσκολο να το καταλάβουμε όλοι αυτό το πράγμα. Λίγο πολύ, όλοι έχουμε κυριαρχικά στοιχεία. Δηλαδή, απλά πρέπει να τα αποβάλουμε. Δηλαδή, είναι ένας αγώνας. Είναι προσωπικός αγώνας να σκοτώσουμε εμείς τον ίδιο το φασίστα που έχουμε μέσα μας. Είναι ένας αγώνας και για μας. Δεν γεννηθήκαμε εμείς. Ίσως και ένας λόγος που κάνουμε αυτό το σχολείο είναι να σκοτώσουμε και τα δικά μας τέτοια στοιχεία. Και με αυτόν τον τρόπο, ίσως και να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Με τη νέα γενιά και με την παιδομελητία θα πω, επιμέλεια αυτού από αυτή την ηλικία που φαντάζεσαι πως πρέπει να φτιάξεις αυτό το, να νιώθει ο άλλος ότι φαντάζομαι ότι είμαι ένα έργο τέχνης που λέγει και ο Φουκώ και οι αρχαίοι Έλληνες, ένα έργο τέχνης που μπορώ να το φτιάξω όπως θέλω. Σωστά. Αλλά οι γονείς γενικά να ξέρεις είναι απαιτητικοί, δηλαδή όταν έχουν έρθει οι γονείς ας πούμε από όλα τα μέρη της Ελλάδας και έχουν έρθει να μείνουν στο στήρι μόνο για το σχολείο. Καταλαβαίνεις ότι αυτό έχει γύρει απαιτήσεις. Που οι απαιτήσεις. Τι σημαίνει απαιτήσεις. Απαιτήσεις με την έννοια να κερδίσουν την εμπιστοσύνη για το σχολείο όπως το φαντάζονταν αυτοί τουλάχιστον. Έχουν απαιτήσεις. Και αυτό εκεί είναι η κριτική που δεχόμαστε ότι στην ουσία λειτουργείς με όρους πελατειακούς μετά. Όταν έχεις απαιτήσεις, πρέπει να ικανοποιήσεις τον πελάτη. Αν ικανοποιήσεις τον πελάτη, βγαίνεις εκτός από την παιδαγωγική σου ή από αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Άρα εκεί υπάρχει μια συγκρουσιακή κατάσταση την οποία πρέπει να διαχειριστείς ή πρέπει να βάλεις τα όρια όπως βάλεις τα παιδιά, έτσι πρέπει να βάλεις και τα όρια στο παιδαγωγικό έργο ότι είναι κάτι διαφορετικό, το πολιτικό έργο είναι κάτι διαφορετικό και ο ρόλος των γονέων είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, αλλά αυτοί οι γονείς που έρχονται εκεί φαντάζομαι ότι έχουν γνώση περί τίνος πρόκειται, περί τίνος σχολείου. Μην το λες ακριβώς. Το τι φαντάζονται, το τι είναι και είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που. Δηλαδή αυτό που λέμε τώρα, το κομμάτι ότι το σχολείο αυτό λειτουργεί προεικονιστικά για το δημόσιο, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουν όλοι από τους γονείς που είναι εκεί πέρα. Και υπάρχουν γονείς οι οποίοι μας ξέρουν της κοινότητας, που σε εμπιστεύονται, γιατί ξέρουν την ιστορία σου, ξέρουν. Ναι, σε ξέρουν και εκεί υπάρχει μια εμπιστοσύνη. Και υπάρχουν γονείς οι οποίοι δεν σε ξέρουν και θέλουν να σε γνωρίσουν. Επομένως, μέσα από αυτή τη διαδικασία της γνωριμίας, ας το πούμε έτσι, υπάρχουν και τριβές, υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Το θέμα είναι να δεις μια εξισορρόπηση σε όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί όταν θες να έχεις ένα παιδαγωγικό αποτέλεσμα, πρέπει εσύ να είσαι στο παιδαγωγικό σου έργο προσκολλημένος και να μην έχεις στο νου σου. Τι ζητάει ο άλλος, αν τον στεναχώρησα, αν τον έτιον, αν τον γονέα. Αφού τα παιδιά είμαστε μια χαρά. Γιατί να ασχολούμαι εγώ να αφήνω 30% του χρόνου του παιδαγωγικού μου, εγώ να ασχολείται με τον γονέα, δηλαδή τόσο. Μακάρι να τον είχα. Μα, αλήθεια, άμα τον είχα τον χρόνο, θα αφιέρωνα 2 ώρες τη μέρα για σχολή γονέων. Μα το Θεό. Που δεν πιστεύω. Αλλά θα το έκανα. Ναι. Okay. Ωραία. Λέω θα το έκανα γιατί αναλαμβάνω εγώ το ρόλο του οργανωσιακού ψυχολόγου. Να ξέρεις, ο ρόλος ο δικός μας ο ειδικός παιδαγωγός είναι να βρίσκομαι σε ένα λίγο χώρο στο διάδρομο και να ασχολούμαι με αυτά τα ζητήματα της επικοινωνίας.
μικρές συνελευσούλες για τέτοιο, επικοινωνία με τους γονείς. Εγώ τον έχω αυτό το ρόλο. Ναι, 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 το δύσκολο ρόλο τον έχω εγώ. Λοιπόν, σου κάνω τώρα μια θεωρητική ερώτηση. Θέλω να μου πεις, ποιοι θεωρητικοί και ποιες πρακτικές προσπάθειες που έχουν γίνει ανά τα χρόνια σας έχουν, ας πούμε, επηρεάσει στο να κάνετε αυτό το πράγμα. Πέρα από την αίσθηση της κοινότητας και του τόπου που μεγαλώσατε, που μου τα είπες πριν, σίγουρα φαντάζομαι ότι υπάρχουν και θεωρητικές καταβολές, έτσι. Θέλεις να μου πεις ποιες είναι γενικά. Σαφέστατα, αν και αυτό που δημιουργούμε είναι κάτι, θεωρούμε εμείς ότι είναι κάτι τελείως νέο, έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτά της κοινότητας και της ιστορίας της κοινότητας, έχει και ιστορικότητα δηλαδή, δεν είναι μαζευτήκαμε hipster να κάνουμε εδώ επιστροφή στη φύση. Είναι και ο τόπος. Είναι ο τόπος, ακριβώς. Υπάρχει δηλαδή μια υπαρξιακή, ας το πούμε έτσι, όσο και αν περίεργο ακούγεται, χαντεγκεριανή κατάσταση, αν και ο Χάιντεγκερ υποστήριζε τους Ναζί. Yeah. Απλά το υπαρξιακό, το αυτό το είναι και οι πρακτικότητες οι οποίες διανοίγονται συνεχώς, είναι κάτι το οποίο μας γεμίζει αυτή η φαινομενολογία, ας το πούμε έτσι. Και η υποκειμενικότητα που βλέπουμε και θέλουμε να βλέπουμε τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σαφέστατα, δηλαδή ο Νίλ για παράδειγμα ήταν το βιβλίο «Η θεωρία και πράξη της δευτεραρχικής εκπαίδευσης» που διαβάσαμε και ήταν, είπαμε, υπάρχει δυσκολία, το διαβάσαμε στα παθητικά μας χρόνια, αυτή ήταν η έναρξη, ο Νίλ. Και μετά από εκεί και πέρα φυσικά οι σπουδαίοι παιδαγωγοί όπως ο Φερέ και ο Φρενέ ήταν, νομίζω είναι σταθμοί αυτή η παιδαγωγή και ο τρόπος που λειτουργήσαν. Ο Φερέ ήταν ένας τύπος ο οποίος... Απίστευτος τύπος και κοινωνικά δραστήριος, δηλαδή... Δεν ήταν ο τύπος που είναι ο αναρχικός, είχε γνωριμίες, είχε κονέ. Ακριβώς. Δηλαδή στην ουσία αυτά που. Ενώ ήταν ο άνθρωπος. Ακριβώς. Αλλά λειτουργεί. Δεν είναι ανοιχτό μυαλό, δεν ήταν ένα δόγμα. Ήταν μια κατάσταση η οποία άνοιγε καταστάσεις και δεν έκλεινε σε καβούκια, σε ετικέτες και. Είναι σπουδαίος παιδαγός, όπως φυσικά και ο Φρενέ, λαϊκός κομμουνιστής δάσκαλος. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μας επηρέασε. Όλα αυτά παντρεύονται, θα έλεγα, κάτω από τα κοινά που λέμε εμείς, τα πολιτικά κοινά, τα δημοκρατικά κοινά, τα παιδαγωγικά κοινά, όπου στην ουσία αφορούν αυτό. Το πώς διαχειρίζονταν οι κοινότητες από πάντα, και είναι ωραίο αυτό γιατί σκέψω ότι υπήρχαν πάντοτε τα κοινά. Και τα διαχειρίζονταν οι κοινότητες και χωρίς αυτοκράτορες και χωρίς το αόρατο χέρι της αγοράς. Άρα μέσα από τον έλεγχο του μεταξύ τους, μέσα των ήπιων ποινών που βάζανε οι κοινότητες, τη συζήτηση, όλα αυτά τα πράγματα. Και χωρίς να υπάρχει μια θεωρία γραφή από πίσω, ανάλογα με την ιδιαίτερη περίπτωση του κάθε κοινού, διαμορφώνονταν μέσα από τις συγκρούσεις, μέσα από όλα. Άρα στην ουσία αυτό που μας αρέσει πια πάρα πολύ είναι η θεωρία των κοινών, ας το πούμε έτσι, πολιτικά. Είναι ομπρέλα. Τα δικά μας κοινά τώρα τα φτιάχνουμε. Το κοινό είναι το σχολείο. Το κοινό είναι η γνώση. Αυτό το κοινό εμείς θέλουμε να το ανοίξουμε και να το μοιραστούμε με τον κόσμο. Ωραία. Τώρα θα σου κάνω μια αντίστοιχη ερώτηση, μάλλον. Ναι. Και μπορεί να την έχεις απαντήσει. Μου απάντησε ότι εσείς θεωρείτε ότι είστε ένα σχολείο, ότι είστε κάτω από την ομπρέλα των κοινών αυτής της πολιτικής, ας πούμε, προσέγγισης, ωραία. Αν θέταμε τέσσερις παραδόσεις ως ξεχωριστές, αν και αυτές πάνω κάτω λειτουργούν κάτω από μια ομπρέλα, ας πούμε, λέμε τώρα, την ελευθεριακή, μιλάμε τώρα για την παιδαγωγική, ναι. Την αναρχική, τη δημοκρατική και την κοινοτική, ας πούμε, ναι. Ωραία. Μου είπες πως θα χαρακτηρίζεις το σχολείο. Θέλω να μου πεις, αν θεωρείς ότι έχετε πάρει στοιχεία, αν τις θεωρήσουμε τέσσερις διαφορετικές, που βέβαια... Η μεγάλη συζήτηση τώρα αυτό, τι θεωρούμε. Πρέπει πρώτα να αναλύσουμε τους όρους, τι είναι ένα-ένα. Εντάξει, ας μην το αναλύσουμε αυτό. Ας πούμε ότι η ελευθεριακή και η αναρχική πάνω κάτω... Ναι, είναι το ίδιο, ναι. Η δημοκρατική και η κοινοτική είναι το ίδιο. Υπάρχουν δημοκρατικά κοινά. Αλλά δεν είναι όλα τα κοινά δημοκρατικά. Δεν μπορεί. Εμείς αυτό που λέμε πάντως να σου απαντήσω είναι αυτό. Είναι ότι είναι δημοκρατικά κοινά. Τα δημοκρατικά κοινά. Δηλαδή ένας τρόπος διαχείρισης πόρου που βέβαια τα λένε και οι ελευθεριακοί αυτά. Δεν είναι ότι δεν τα λένε. Δηλαδή μην μπλέκουμε σε ορισμούς. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι είναι
Σχεδόν, δηλαδή, άμα μπούμε σε διαδικασία ανάλυση που μας αρέσει εμάς θεωρητικούς να τα κάνουμε αυτά, μπορεί να πεις χίλιες διαφορές και να γουστάρεις κιόλας. Είναι διανοητικός αυνανισμός αυτό το πράγμα έτσι, που μπορείς να κάνεις και να γουστάρεις και να πεις: εγώ είμαι σε αυτή την υποκλίμακα που τέτοια και διαφοροποιούμε και αισθάνομαι γαμάτος. Όχι, εντάξει. Καταλαβαίνεις, προς τα εκεί είναι. Προς τα εκεί μην τα πούμε. Είναι μια κατηγορία, εντάξει, εμείς είναι το. Κοινοτιστές, ας πούμε, θέλουμε να πούμε ότι είμαστε κυρίως. Δηλαδή με αυτό το πρόσημο ξεκινά, αν βάλουμε ένα πρόσημο. Ωραία. Αν, ας πούμε, ρε παιδί μου, ονομάζετε το σχολείο σας αναρχικό. Ω, καλά είσαι. Εκεί που είστε. Ναι. Πιστεύεις ότι... Εγώ δεν υποστηρίζω κάτι τέτοιο. Ναι, μια υπόθεση εργασίας δηλαδή, ναι. Που κάνουμε. Ή ελευθεριακό. Αλλά εγώ θέλω να σου πω αναρχικό, γιατί το αναρχικό το κάνει μπά. Ναι, όντως. Πιστεύεις ότι θα έρχονταν γονείς, ας πούμε, θα φέρναν γονείς τα παιδιά τους. Οριακά. Δεν ξέρεις, γιατί ξέρεις τι ποιο είναι το θέμα. Είναι ότι είμαστε παιδιά της κοινότητας. Εμάς μας ξέρουν. Ναι. Και πρόσεξε και το άλλο το ωραίο. Εμείς είμαστε και mainstream παιδιά της κοινότητας. Δηλαδή οι φάτσες μας είναι. Ναι. Είναι δεξιές που λέμε. είμαστε, ας το πούμε, αυτό που λέμε μικροαστή. Με την οικογένειά μας, με την επιχείρησή τους. Δεν σε φοβάται ο άλλος. Σε θεωρεί δικό του. Επομένως, ό,τι και να πεις εσύ, δεν πάω να πω εγώ αναρχικός μπακούν και όλα αυτά. Αυτοί βλέπουν αυτό που βλέπουν. Γι' αυτό σου ξαναλέω. Είναι τι βλέπεις. Άμα σε βλέπει ο άλλος mainstream και είσαι και mainstream. Ως ένα σημείο. Καλά, ναι, γιατί άμα δεν είχαμε τις δουλειές μας, δεν μπορούσαμε να είμαστε. Θα παρακαλούσαμε για επιχορηγήσεις, για το ένα και το άλλο. Δεν μπορούσαμε να είμαστε τόσο ελεύθεροι όσο είμαστε τώρα στο να κάνουμε. Σχετικά είναι όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν το έχουμε παίξει κάτι. Εμείς λέμε ότι είμαστε μικροαστοί οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν κάτι. Έχουν πάρει το δάνειό τους, έχουν κάνει το ένα το άλλο. Αντί να είχαμε φτιάξει ένα εξοχικό, ας το πούμε έτσι, και να είμαστε κυρπαντελίδες και να παίρναμε ένα δεύτερο αυτοκίνητο, είπαμε να δοκιμάσουμε αυτό το πράγμα. Μακάρι να ήμασταν μεγάλοι γαμάτοι επαναστάτες και να πατούσαμε σε μια πεπατημένη και να μας θαύμαζε όλοι. Αυτή τη στιγμή δεν μας θαυμάζει στην τόμα σου κανένας. Δηλαδή σου λέει τι είναι αυτό ακριβώς. Όλοι θέλουμε να το ορίσουμε. Είναι η ταυτολογική σκέψη, η οποία νομίζω είναι και ένα στοίχημα να σπάσουμε. Να τη σπάσουμε αυτή την ταυτολογική σκέψη. Πρέπει να μοιάζεις έτσι, πρέπει να είσαι έτσι. Αφού είσαι αναρχικός, πρέπει να έχεις ράστα ή να μιλάς με ένα συγκεκριμένο τρόπο ή να. Ή με ένα ξύλι. Πρέπει να τα σπάσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Και εν τέλει, ότι το γεγονός ότι υπάρχουν τόσες πολλές παραδόσεις στο ήδη υπάρχον σχολείο δηλώνει αυτή τη διαλεκτικότητα του σχολείου. Δηλαδή, όντως αυτό που θα έλεγε και ο κάθε αναρχικός στην πράξη, θα έλεγε ένα σχολείο για όλους, για όλους. Αλλά όλοι οι ίδιοι είναι. Όλους τους βλέπεις με τις μαύρες μπλούζες, με το ίδιο στυλ, ένα dress code, είναι σχεδόν lifestyle όπως έλεγε και ο Μπούκτσιν, είναι αναρχική lifestyle. Εμείς που λες δεν έχουμε καμία σχέση θεωρητικά, εμφανισιακά, σαν ζωή, κι όμως το σχολείο μας μπορεί να το πεις πολύ σχεδόν αναρχικό σε πράξη. Το λες κομμούνα, γιατί εκεί τα... μαζεύονται όλοι οι παιδαγωγοί, δεν έχουν προσδοκία κέρδους. Και τα μοιράζουμε. Εσείς δουλεύετε κιόλας. Εμείς δουλεύουμε, ναι. Εμείς δουλεύουμε και δουλεύουμε μάλιστα και χωρίς τέτοιο, χωρίς πληρωμή. Είμαστε εθελοντές. Κάνετε και δουλειές και κάνουμε... για να βγάζετε τα προσοχή. Εννοείται, μα αλλιώς δεν βγαίνει. Αυτό λέμε. Γι' αυτό λέμε ότι είμαστε και μικροαστοί ταυτόχρονα. Αλλά αυτό σπάει το καθιερωμένο. Ότι στην ουσία λες πώς είναι δυνατόν και ίσως και αυτό δεν μπορεί να μας συγχωρέσει. Να συγχωρέσουν και αυτοί που μας βλέπουν περίεργα. Πώς εσύ με την επιχείρηση θα κάνεις και αναρχικό σχολείο. Να, μαλάκα σου λέει. Πού θες, πού πας. Καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να το διανοηθώ εγώ ότι εσύ λες αυτά τα πράγματα. Δεν σε γουστάρω. Και αυτό είναι φασισμός. Μικροφασισμός. Γιατί πρέπει να έχεις συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οπτικά για να σε γουστάρει ο άλλος για να σε αποδεχτεί. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτό στην ετερότητα. Και βλέπεις, ας πούμε, στο στήρι να δέχονται πιο άνετα την ετερότητα από ότι οι άνθρωποι αυτοί που κοιτάνε τη φάτσα σου. Να δέχονται εννοεί στην ετερότητα άνθρωποι πολιτικά και ιδεολογικά. Τίποτα, να λες, μα δεν έχει σχέση. Εγώ αυτό το πολιτικά πλέον το χωρίζω σε επίπεδα, διαφορετικά επίπεδα με την έννοια βάθους. Δηλαδή, μπορεί πολιτικά να συμφωνούμε, συναισθηματικά όμως να απέχουμε. Μπορεί συναισθηματικά με έναν δεξιό να είσαι πιο αλληλέγγυος. Να ξέρεις, δεν λέω για ακραίες περιπτώσεις που είσαι σκατόψυχος εκ των πραγμάτων εκεί για ακραίες περιπτώσεις, αλλά έχει τύχει με ανθρώπους οι οποίοι είναι όχι συντηρητικοί με την έννοια του συντηρητικού, αλλά αυτό που λέμε αναπαραγωγής, το αναπαραγωγή του σύστημα, να είσαι πολύ πιο κοντά συναισθηματικά.
Και, σε, και σε, σαν, σαν, σαν άνθρωποι να ταιριάζει πιο πολύ και σαν αξίες ακόμα πιο πολύ από τον άλλον που θεωρητικά, γι' αυτό λέω, διανοητικά, γλωσσικά να ταιριάζει και να κάθεσαι με ώρες. Ναι, συμφωνούμε, συμφωνούμε. Ναι. Και στην πράξη, στη ζωή, να μην ισχύουν αυτοί οι κανόνες. Άρα πρέπει να, όταν λέμε συμφωνούμε με κάποιον και φτιάχνουμε ομάδες πλέον, πρέπει να ενωνόμαστε σε ένα βαθύτερο συναισθηματικό επίπεδο. Αυτό είναι το. Της καρδιάς, της διπλανότητας, η οποία απορρέει από το συναίσθημα και όχι από τα λόγια και από τις πολιτικές θέσεις ως κενά νοήματος, ως λόγια, ως λέξεις. Άρα, αυτό νομίζω που λες τώρα είναι ένα από τα βασικά στοιχεία και όλες της κοινότητας. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτά είναι τα βασικά. Ναι. Δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι βασικό νομίζω αυτό. Ακριβώς. Μα αυτή τη στιγμή η κοινότητα. Μια κοινότητα, ας πούμε, όπως είστε εσείς εκεί στο χωριό. Δεν μπορεί να είναι όλοι αναρχοαριστεροί. Ακριβώς. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό ακριβώς. Και η κοινότητα μας βάζει τα γυαλιά μέχρι στιγμής. Έχω πάθει πλάκα με την κοινότητα του Στηρίου. Τι να πω. Δηλαδή, είναι κοινότητα συντηρητική κατά τα άλλα. Για την υποστήριξη που σας προσφέρει, εννοείς. Ναι. Ναι. Mm-hmm. Δεν το πίστευα. Και συνεχίζω δεν το πιστεύω. Δεν ξέρω. Δηλαδή, γιατί οι άνθρωποι βλέπουν. Ας πούμε, η λαϊκή συσπήρωση της περιοχής θεωρεί είναι κατά του ιδιωτικού σχολείου, του ιδιωτικού παράγοντα. Ποιος ιδιωτικός παράγοντας? Δηλαδή έχουν κάνει προεκλογική εκστρατεία κατά του ιδιωτικού σχολείου που είχε ανοίξει την περιοχή. Για και δεν. Ναι, και δεν μιλάνε για το εργοστάσιο, ας πούμε, του Μυτιλινέου. Ναι. Δεν είναι απίστευτο να μην υπάρχει ο Μυτιλινέος και να έχεις πέμπτο θέμα του σχολείου στο Στήρι, που εγώ προέρχομαι από κομμουνιστική οικογένεια. Ο παππούς μου ήταν αντάρτης. Είναι ντροπή. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Και χαζό. Ναι. Όταν είμαστε δημοκρατικό σχολείο του Βουνού και όταν η πρώτη εκδήλωση που θα κάνουμε στο σχολείο θα είναι η 12η Οκτωβρίου. Η απελευθέρωση. Αυτά είναι τώρα, αυτά που κάνει η αριστερά είναι πυροβολάει τον εαυτό της δηλαδή. Δεν πυροβολάει καν το σχολείο. Δηλαδή, αν δεν βλέπεις αυτό, αν δεν μπορείς να διακρίνεις αυτά τα πράγματα, δηλαδή θεωρείς μια επιχείρηση κινσέπ ίδια με τις ίδιες ηθικές αξίες, με μια επιχείρηση η οποία φτιάχνεται με σκοπό το κέρδος, όταν δεν βλέπεις και δεν ρωτάς το τι κάνουμε, όταν βλέπεις μάλλον ότι το σχολείο χρησιμοποιείται όπως χρησιμοποιούταν. Δεν έχει χάσει τη δημόσια λειτουργία του. Όταν βλέπεις ότι αυτοί οι άνθρωποι τους ξέρεις, όταν λέμε εμάς μας ξέρουν, μας ξέρουν. Δηλαδή, από αυτόν τον χώρο προέρχονται οι συγγενείς μου εμένα, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν είναι απλά σχέση. Ναι. Και παρόλα αυτά, έχεις, εκεί δείχνει και το μέγεθος της παροπίδας και του δόγματος που υπάρχει. Πού πάμε? Κατάλαβες γιατί λέμε, Ηλία, τα δογματικά μυαλά... Και από αλλού τα περιμένεις, από αλλού έρχεται. Και οι συνδέσεις τελικά που μπορούν να υπάρξουν είναι συνδέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να φανταστούμε και για το μέλλον ούτε να προβλέψουμε, αλλά πρέπει εμείς να τις ανοίγουμε παντού. Οι συμμαχίες ίσως προκύψουν από εκεί που δεν το περιμένουμε στο μέλλον. Σίγουρα αυτό έχει παλιώσει. Δηλαδή ο τρόπος επανάστασης έχει παλιώσει. Χρειάζεται κάτι. Καινούριο, χρειάζεται κάτι καινοτόμο, όχι με την έννοια των φιλελεύθερων, αλλά με την έννοια της συνεχούς δημιουργίας από τα ίδια τα μέλη, του ποιητή του έργου που λέμε εμείς. Mm-hmm. Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Αντίστοιχα σχολεία στην Ελλάδα, αναπεριοχές υπάρχουν, και αν ναι, συνεργάζεστε με αυτά, έχετε κάποια δικτύωση, υπάρχει κάτι... Εμείς με αυτούς που συνεργαζόμαστε περισσότερο είναι με τα ελευθεριακά σχολεία, ας πούμε, το Μικρό Δέντρο. Μα με τα κορίτσια. Με τα κορίτσια έχουμε την καλύτερη σχέση, αλλά μιλάμε και με τα παιδιά από το Σκασιαρχείο. Mm-hmm. Αν και αυτοί δεν μας αγαπάνε ιδιαίτερα. Γιατί? Γιατί σου είπα τους λόγους. Γιατί σου λένε και αυτοί είναι. Ah, ναι. Με αυτόν τον τρόπο. Με αυτό που κάνεις είναι. Που έχουν δίκιο σε ένα σημείο. Mm-hmm. Αλλά όχι απόλυτο. Απόλυτο δίκιο δεν έχει ποτέ. Δεν μπορείς να ξέρεις εσύ την πεπατημένη. Ναι. Απόλυτα. Mm-hmm. Είναι αυτό ότι. Οι ανάλυση που κάνουν οι νόμοι της ιστορίας τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, δεν προδιαθέτουν για να φτιαχτεί ένα τέτοιο σχολείο. Mm-hmm. Λειτουργείς σαν χρήσιμος ηλίθιος του συστήματος, σου λένε. Mm-hmm. Γιατί στην ουσία ανοίγεις ιδιωτικά. Ναι, αλλά αυτό που κάνουμε εμείς στην ουσία, αφού σου δίνουν πρόσβαση σε αυτό το πράγμα, τους προλαβαίνεις και φτιάχνεις δημοκρατικά τέτοια σχολεία. Πού? Στην επαρχία. Με τι όρους? Με όρους. Μια καινοτομία, η οποία καινοτομία μπορεί να φέρει γονείς όπως φέραμε εμείς, να αναπτύσσει κοινότητες αναδημοκρατικά και να υπάρχουν τέτοια σχολεία, μικροσχολιά λέγονται αυτά, στις επαρχίες, σε σχολεία που κλείνουν και μένουν άδεια, και ταυτόχρονα και να διατηρούν τη δημόσια λειτουργία τους, αλλά και να παράγουν και το νέο. Mm-hmm. Άρα, γονείς οι οποίοι
θα ήθελα να φτιάξουν κάτι τέτοιο, παιδαγωγοί μάλλον, όχι γονείς, που θα ήθελα να φτιάξουν κάτι τέτοιο, να μπορούν, έχουμε εμείς την τεχνογνωσία ως πρώτη κινησέ που το έχει ανοίξει τον δρόμο, να μπορούν να κάνουν. Εκεί, στην ουσία τι, πατάς πάνω στο νεοφιλελεύθερο ιδιώτες του ιδιωτικού, αλλά δεν είσαι ιδιωτικό, πώς να το κάνουν. Εμείς μέσα μπαίνουμε, δεν είναι ιδιωτικό, είναι αυτό. Δεν έχουμε κέρδος, εμείς λειτουργικά. Όχι, ναι, όχι μόνο οικονομικά, από ό,τι μου είπες και πριν, δεν δέχεστε με τίποτα αυτή τη σχέση πελάτη-καταναλωτή. Όχι, ούτε καν. Εγώ πληρώνω, θα σου πω και τι θα κάνεις. Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι κάτι που το οποίο θα το ξεκόψουμε και στην πορεία ακόμα πιο έντονα. Δηλαδή, άρα, ακόμα και σε αυτό το σημείο φαίνεται ότι δεν λειτουργείτε, ρε παιδί μου, με τα ιδιωτικά κριτήρια. Ακριβώς, ακριβώς. Ας φάμε το κεφάλι μας. Δηλαδή, προτιμώ να κλείσουμε και να κλείσουμε αξιοπρέπεια και περήφανα, γιατί έχει να κάνει και με την περηφάνεια και με την αξιοπρέπεια όλο αυτό το πράγμα. Και με μία πρόταση όσο τελικά κατορθώσουμε να την αρθρώσουμε, παρά να ξεφτυλιστούμε. Ωραία. Στα μάτια μας. Στα μάτια σας καταρχάς, ναι. Ναι. Λοιπόν, τώρα φτάσαμε στην τελευταία ερώτηση. Την ίδια ερώτηση είχα κάνει και στα κορίτσια από το μικρό δέντρο. Είναι πολύ θεωρητική όμως. Oh, καλά. Στη Σάσα θα της αρέσει να τα αναπτύσσει. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς φαντάζεσαι ή φαντάζεστε, αν το έχετε συζητήσει, που πιστεύω θα το έχετε συζητήσει τα προηγούμενα χρόνια. Το σχολείο γενικά, ως εντός εισαγωγικών θεσμό, σε μια ελευθεριακή δημοκρατική κοινωνία. Πώς θα έπρεπε να είναι ένα σχολείο? Κοίτα, θα έπρεπε να κάνει αυτό το σχολείο? Κοίτα, το σχολείο θα πρέπει να πλάθει πολίτες σε έναν κόσμο ο οποίος διαμορφώνεται συνεχώς από τις ανάγκες τους. Τόσο τις προσωπικές, όσο και τις συλλογικές. Δεν θα έχει καπετάνιος, αλλά θα έχει ανθρώπους οι οποίοι θα συντονίζουν με το μεράκι τους, με τη σοφία τους, με τις δεξιότητές τους. Φαντάζομαι ένα σχολείο το οποίο δεν θα μοιάζει με σχολείο φυσικά, αλλά θα μοιάζει με ένα εργαστήρι, θα μοιάζει με μια περιπατητική που λέμε εμείς. Εμείς περπατάμε με τα παιδιά, βγαίνουμε έξω. Δηλαδή στην ουσία το σχολείο θα είναι όλη η κοινότητα, όπως είναι και εμάς, είναι όλο το χωριό το σχολείο. Άρα τα σχολεία θα έχουν να κάνουν με την αμεσότητα των πλαισίων και τη σύνδεση των πλαισίων. Δεν θα είναι εργαστήρια αποκομμένα από τον έξω κόσμο, αλλά θα είναι συνδέσεις με τον έξω κόσμο, με τις ανάγκες του, με. Και επειδή το ελευθεριακό και να κατακτηθεί και το αναρχικό, ας το πούμε έτσι, που κανένας δεν διαφωνεί εν τέλει, δηλαδή δεν θα υπάρχει, χρειάζεται συνεχώς περιφρούρηση. Επομένως, οι πολίτες που θα κληθούν να, όχι να διατηρήσουν, αλλά να το κυνηγάνε συνέχεια. Ο Λακάν, ας πούμε, αυτό το λέει σαν έλλειμμα το οποίο συνεχώς πρέπει να αγωνίζεσαι για να το διατηρήσεις, να νιώθεις αυτή τη στέρηση, ότι κάποια στιγμή ανά πάσα στιγμή, επειδή είμαστε τόσο διαφορετικοί σαν προσωπικότητες, σαν ιδιοσυγκρασίες, πάντοτε θα υπάρχει η περίπτωση να ξεφύγει. Ακόμη και αν ξεφύγει αυτό το πράγμα, να μπορεί να υπάρχει μια κοινωνία που να βασίζεται στις αρχές της ισοελευθερίας. Από εκεί και πέρα, ό,τι και να ξεφεύγει από εκεί σαν τάσεις, ας το πούμε έτσι, κυριαρχικές και εμείς, αλλά να βασίζεται σε έναν αγώνα, ας το πούμε έτσι, δημοκρατικό, ο οποίος, οι οποίοι ανταγωνιζόμενοι θα είναι στη σφαίρα της πολιτικής και όχι στη σφαίρα της βίας, όχι στη σφαίρα του μίσους και πάει λέγοντας. Άρα εγώ την ελευθεριακή κοινωνία δεν τη φαντάζομαι. Φαντάζομαι μια διαδρομή, μια κίνηση, ας το πούμε, προς την ελευθεριακή κοινωνία, η οποία θα είναι συνεχόμενη και η οποία θα μας κάνει να τη ζούμε σε στιγμές, αλλά να μην την αποκτάμε ποτέ. Κατάλαβα. Αυτό είναι το. Να είναι μια πελαγίζουσα. Σαν το μαλατέστα. Ναι. Να είναι μια πελαγίζουσα πόλη. Και όχι μια στέρεη πολιτεία. Βέβαια αυτό, σωστό είναι αυτό που λες. Δηλαδή εννοώ, ρε παιδί μου, ότι εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές τις προσπάθειες. Αυτό βέβαια έχει το. Την παγίδα. Παγίδα, τέλος πάντων. Ότι, ξέρεις, η κριτική, ας πούμε, του Κουκουέ, για παράδειγμα, σε όλες αυτές τις προσπάθειες, αν θυμάσαι και παλιά στη Βιωμένη, είναι ότι, παιδιά, εσείς τώρα υπάρχει. Μπράβο, και σε εμάς το ίδιο. Μπράβο, είστε μια νησίδα εδώ πέρα, αλλά ο καπιταλισμός παρόλα αυτά υπάρχει. Ακριβώς. Και χρειάζεται να πας, δεν μπορείς να ζεις μόνο στο τοπικό. Είναι η μεγάλη αντίθεση, ας το πούμε, στα κινήματα hard negri από τη μία, που είναι λίγο με τα μοντέρνη, οι οποίοι λένε να αφήσουμε σαν να αυτοοργανωθούμε και να γίνουν πολλά αυτά τα κομμάτια. Και είναι του Λακλάου αυτό, ο οποίο λέει πρέπει να γίνει συνάρθρωση και πρέπει να υπάρχει μια συνάρθρωση λόγων υπό μια κεντρική διεύθυνση που όλοι αυτοί οι λόγοι θα υπακούνε, γιατί έχει να κάνει με το μεγάλο. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει μπορούν να γίνουν και τα δύο ταυτόχρονα. Και τα μικρά
και μια συνάρθρωση η οποία μπορεί να είναι τέτοιο. Δεν είναι αντιφατικά, κατά ανάγκη. Μπορούν να γίνουν και αντιφατικά όμως. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν και τα δύο όμως, για να μπορούμε να μιλάμε για μια πετυχημένη κοινωνική αλλαγή, η οποία κοινωνική αλλαγή έτσι κι αλλιώς θα συμβεί. Το θέμα είναι προς ποια κατεύθυνση, είναι πιθανότητες. Ναι, ναι. Και διάβασα ένα βιβλίο του Γκρέιμπερ τώρα τελευταία, δεν ξέρω αν το. Η Αυγή των Πάντων, που το προτείνω ανεπιφύλακτα, και η οποία περιγράφει την πολιτική καινοτομία που είχαν πρωτόγονες κοινωνίες, όπου μπορούσαν ανά πάση στιγμή να είναι ελευθεριακοί. Και μπορούσαν να, ανάλογα με την εποχή, με τους κανόνες, με τις καταστάσεις, 6 μήνες έτσι, 6 μήνες ήταν με βασιλιά. Που δεν είχε τέτοιο, απλά προσαρμόζονταν. Δηλαδή είχαν τέτοια βούληση, επειδή δεν μπαίναν στις ετικέτες, θεωρώ ίσως είχαν πιο με μεγαλύτερη ελευθερία στην πολιτική σκέψη, αν και δεν ονομαζόταν πολιτική σκέψη. Και εμείς έχουμε εγκλωβιστεί σε πάρα πολλά σημαίνοντα τα οποία μας κάνουν τη λειτουργική τη ζωή. Και στο λέω τώρα για παράδειγμα, όπως βλέπω την κοινότητα στο Στήρι, για παράδειγμα, που λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν πολύ πιο εύκολα να μετακινηθούν από κάποιον ο οποίος έχει γεμίσει το κεφάλι του λόγους, πολιτικούς, θεωρητικούς και τον έχουν φυλακίσει σε κουστούμια αλότρια. Αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, περιγράφει ο Γκρέιμπερ κοινότητες, κοινωνίες, οι οποίες ήταν και αυτοκρατορίες μεγάλες, οι οποίες διοικούνταν αναρχικά. Μια περίοδο του χρόνου, αλλά και μια άλλη περίοδο του χρόνου μπορούσαν να ήταν με ηγέτη και τέτοιο. Το ζήτημα ποιο είναι? Η ελευθερία είναι υπακοής, δηλαδή μπορούσες ανά πάση στιγμή να το αλλάξεις. Δηλαδή δεν θεσμοθετούταν, όπως λέει και ο Μπούξιν, η κυριαρχία. Εκεί είναι το πιο βασικό. Το κράτος πλέον είναι το πιο άγριο, η πιο άγρια εφεύρεση, ας το πούμε έτσι, που έχουμε σκεφτεί για να μπορέσουμε και να μην μπορούμε να διαφύγουμε. Πάντοτε οι άνθρωποι υπήρχαν νομαδικές φυλές που έφευγαν από την κυριαρχία των αυτοκρατηριών και ζούσαν. Οι κοινότητες της Ελλάδας, επί Βυζαντινή Αυτοκρατορία, επί Τουρκοκρατία, πάντοτε ανθούσαν περισσότερο από. Είναι γνωστά αυτά. Αλλά μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ αυτό και μου άνοιξε δρόμο στη σκέψη. Η πολιτική καινοτομία και η μεταμόρφωση και μέσα στον ίδιο χρόνο. Εγώ είπα θα σοκ το μέσα στον ίδιο χρόνο. Τρόμαξα δηλαδή. Λέω, είναι δυνατόν. Έκανε τέτοιο θάρρος. Εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτές τις ανάγκες. Λέμε, αν αλλάξουμε κάτι που αλλάξαμε εμείς τώρα, πρέπει να κάνουμε διάλογο για να φτάσουμε στη συνέλευση. Αυτομάτως τίθεται το θέμα, καταργεί τη δημοκρατία. Ναι. Δεν πειραματίζεσαι πολιτικά. Αυτό θέλω να πω. Πρέπει να πειραματιστούμε περισσότερο πολιτικά. Πρέπει να συνδεθούμε με περισσότερα διαφορετικά άτομα. Και θα βγει κάτι καινούριο. Έτσι όπως πάμε, δεν θα βγει κάτι καινούριο. Και δυστυχώς οι συντηρητικές ιδεολογίες, οι ιδεολογίες που υπόσχονται μεσίες και σταθερότητα σε έναν κόσμο ρευστό, μεταμοντέρνο, νεοφιλελεύθερο, επειδή ο κόσμος θέλει μια ταυτότητα αυτή τη στιγμή. Θα κερδίζουν έδαφος συνεχώς. Άρα και εμείς, αυτό που λέμε για τη συνάρθρωση, πέρα από το δικό μας το αυτοοργανωμένο, το μικρό-μικρό, πρέπει να πάμε σε μια συνάρθρωση, σε μια προσωρινή ταυτότητα, η οποία θα δείχνει έναν δρόμο, μια πορεία, μια κατεύθυνση. Ένα πρόταγμα, καστοριδιακά να το πάμε. Αλλιώς θα είσαι ο γραφικός του χωριού. Και δεν θέλουμε να είμαστε γραφικοί του χωριού, αλλά θέλουμε να είμαστε ιστορικά υποκείμενα τα οποία καταλαμβάνουν μια θέση στην ιστορία. Και αυτό είναι η κληρονομιά του διστόμου, για να το πω και εδώ για το χωριό μας, ότι ποτέ δεν μάθαμε την ιστορία μέσα από τα βιβλία. Νιώσαμε ιστορικά υποκείμενα. Νιώσαμε ότι δεν διαβάσαμε την ιστορία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εμείς από το σχολείο για να γράψουμε. Να ήταν ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. Ήμασταν ιστορία. Ήταν, η γιαγιά μου ήταν ιστορία. Την έπιανα την ιστορία. Άρα νιώσαμε κι εμείς ότι μπορούμε να γίνουμε κι εμείς ιστορία. Και τι πιο ωραίο, ρε παιδιά, τι πιο ωραίο από μια παρέα φίλων. Αφού είναι και τελευταία ερώτηση, η οποία μαζεύεται και λέει ότι ξέρεις τι, εμείς σαν κληρονομία του διστόμου δεν θέλουμε να μείνουμε στο δίστομο σαν άνθρωποι οι οποίοι εγκυβωτίζουν το πένθος σε νέα πένθη και ζητάμε και έχουμε μείνει σε αυτό το κομμάτι. Τι θα μας έλεγαν οι νεκροί μας, λέμε. Τι θα μας έλεγαν, έτσι ζητάμε, τι θα μας έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι. Θα μας έλεγαν, φτιάξτε ένα νέο τύπο ανθρώπου να μην γίνουν ποτέ αυτά. Επιμεληθείτε κάτι άλλο. Και τι πιο ωραίο να κάνεις μια. Να είσαι μια θετική διαφορά. Μια θετική πρόταση. Αντί να μιλάμε για. Μια θετική πρόταση, αυτό χρειαζόμαστε. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Μακάρι να πάει καλά. Εμείς το πιστεύουμε δηλαδή και είμαστε εδώ για να το κατορθώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις και με όλες αυτές τις συγκρούσεις και τις εσωτερικές που υπάρχουν. Εννοείται. Παυρογενού παρθενογένεση δεν υπάρχει ποτέ. Αλλά και τις εξωτερικές. Γιατί σου είπα, αυτή τη στιγμή δεν υποστηριζόμαστε από κάποιο χώρο. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Υποστηριζόμαστε όμως από τον απλό άνθρωπο που πιάνει αυτό το μήνυμα.
Και αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Ότι ο καθαρός άνθρωπος αντιλαμβάνεται μια πολιτική με αυτό που βλέπει. Mm-hmm. Και λίγο αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ηλία, εγώ ευχαριστώ. Και μακάρι την επόμενη φορά να είμαστε όλοι μαζί και να έρθεις να κάνουμε και μια συνέντευξη και στο σχολείο εκεί με όλους και με την ομάδα. Και να μην ξαναμείνει κάποιος με το αυτοκίνητο. Έτσι. Τι να κάνουμε, Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.